Καλησπέρα. Σταύρος Κόλκας, το καμάρι της Αρκαδίας. Πήγε εκεί και μας έφερε... Στέργιο, με ρωτάει γνωστός φουσκωτός της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Ο γνωστός φουσκωτός. Ποιος δεν ήρθε από εσάς, λέει, σήμερα. Για να ξέρουμε ποιος. Αυτές οι αηδίες, ρε φίλε, κάποιος μου είπε... Ναι. Τι λες, ρε. Να του μεταφέρω ότι του είπες ότι λέει αηδίες. Μου λέει πριν έξω, αγάπη, λάκησα. Ας απαντήσει. Ούτε λάκησα. Τα ρήματα αυτά δεν τα ποτέ, εντάξει. Έλα, Στέργιο, παραδέξου το, εντάξει τώρα. Παραδέξου το ότι δεν ήρθες και η ομάδα. Παραδέξου το. Έλειπε η άβρα σου. Κούρασε το 0-3, τη μεγαλύτερη νίκη μέσα στην Τρίπολη στην ιστορία της. Είμαι σίγουρος ότι αναχωρέθηκε ο Στέργιος που το έχασε αυτό. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Έχει 4 τίκη αυτή τη στιγμή. Κάνει εκεί, κάνει. Κάτι παθαίνει μόνο. Μπορούμε να βάλουμε λίγο τον ύμνο του ΠΑΟΚ. Βάλτε λίγο. Βάλε ύμνο, θες. Ύμνο. Θες το ποντιακό ή... Όχι, όχι. Μην το χοντρίνουμε. Ύμνο. Γιατί? Το ποντιακό, να μπούμε λίγο σε κλίμα. Άμα θες, πήγαινε κάνε το εσύ καραόκι απ' έξω και θα το βιντεοσκοπήσουμε. Θα παίξει στο Facebook του ΠΑΟΚ 24. Όχι, δεν θέλουμε να γίνει αυτό. Γιατί δεν θέλουμε. Τι γίνεται, Σταύρο. MC σήμερα. Γιατί, Πώς ήταν χθες σήμερα. Σήμερα on fire. Πώς ήταν χθες σήμερα στην Τρίπολη, πες μας. Ή πώς να κάνεις 50 ποντιακές λίρες. Την ομάδα. Δεν υπάρχει συνεδάτα. Δύο-τρία βήματα κάνεις στα χιόνια. Όχι αυτό, δεν μ' αρέσει αυτό. Είναι κλασικό. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι ρομαντικό. Κλασικό. Ο καημένος ο Μπίζας βαρέπησε μέσα στα χιόνια και άραξε κανένα δίλεπτο. Τον είδες. Το είδες. Το είδα αυτό. Γίνεται μια διεκδίκηση της μπάλας στην περιοχή του Αστέρα. Γίνεται ένα τζατζάρισμα, πέφτει στα χιόνια. Κανονικά ξάπλωσε. Κάτσε και λίγο, ναι. Κάτσε μισό λεπτό να πάρει μια ανάσα. Ωραία. Από θεραπεία έκανε, δεν τους βάζουν στον πάγο μετά την προπόνηση. Ρε τι ωραία ρε είναι. Τώρα που έφυγε ο Πρίγιο Σταύρο, ποιος θα βάζει τα γκολ. Ναι ρε, τι πρόβλημα γι' αυτό. Μικρό το δείγμα ακόμα, μην βγάζουμε γλώσσα. Μικρό το δείγμα, παρότι το πουλέν μου διέπρεψε. Χθες. Πουλενάρα μου. Τα καλύτερα που διάβασα χθες. Τι. Τώρα που έφυγε ο Πρίγιο, ποιος θα βάζει τα γκολ. Αυτός 1-0, αυτός 2-0, αυτός 3-0. Από τα καλύτερα. Ας ακούσουμε λίγο πόσο ψύχρεμα περιέγραψε. Φαντάζομαι ο Σταύρος τα γκολ. Πολύ καλό σημείο το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Είναι το σημείο που έβαλε του Γελίνια τον γκολ στο τελικό. Για την ακρίβεια, δεν έχει πάρει την μπάλα εκεί. Μάλλον τσίχα πρώτα σιγά μου, δεν αφήνει κανέναν να πάει στην μπάλα. Για να δούμε αν ο αρχηγός του ΠΑΟΚ πετύχει το πρώτο πολύ σημαντικό γκολ της σεζόν. Είναι ακριβώς εκεί που το θέλει. Αν περάσει η μπάλα το τείχος, ο Παπαδόπουλος έχει υψηλό κορμί βέβαια. Αλλά αν περάσει το τείχος, τα πράγματα είναι... Αν περάσει το τείχος και πάει προς εστία, εννοώ, για να πάει στα φιλιατρά. Βιερίνια παίρνει φορά. Εκτελεί. Καλή είναι γκολ! Στο 65 Βιερίνια έχει ένα τεράστιο γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ένα τεράστιο γκολ για τον ΠΑΟΚ. Απίστευτο. Ναι ρε Βιερίνια. Αυτό που σηκώνουν φέτες την ώρα που κάνει μετάδοση ο άλλος, κόψτε το. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Παρέλα ψάχνει τον Ακπομ. Κερδίζει την κόντρα και βγαίνει το Λαπέλκας. Από τα δεξιά του αλλά με τον Ακπομ. Ωραία ο Ακπομ για τον Πίστευμα. Προϋποθέσεις για τον ΠΑΟΚ. Πατάει με και ο Πίστευμα. Ο ΠΑΟΚ είναι καλό. Στο 69 το συμβολικό, το συμβολικό 69. Απόλυτη ψυχραιμία. Δεν έχω να πω κάτι. Πάμε στο τρίτο. Δεν είμαι ψυχραιμός. Πάμε πολύ. Άλλη μια κερδισμένη κεφαλιά
Παραλίγο να γίνει το γκολ εκεί. Για να δούμε 0-3. 0-3 με αυτό το γκολ του 30 Αθηλόπουλου από την κεφαλιά που πήρε ο Αφόμ. 0-3 διπλό και over. Σου στέρισε ο Αλίτης τη χαρά, ρε φίλε, να περιγράψει τον γκολ, λέει, το 0-3 εσύ. Να μην το βάλει ένα δικό μας παιδί για να το περιγράψει έτσι, ναι, ανάλογα. Βγήκε το βεράκι στο 2.45. Πολύ ψύχρεμη περιγραφή των δύο πρώτων γκολ. Ναι. Πολύ ψύχρεμη. Απορώ πόσο έχεις φωνή σήμερα έτσι όπως το φόραξες και τα δύο. Ηρεμία. Είδε όμως, ήμουν πριν μπει τον γκολ. Δεν μεταδίδω ναι, τι γίνεται. Goal, ναι. Χάνω κανέναν παίκτη. Αν περάσει μπάλα το τείχος, αλλά να πάει προς εστία, όχι προς... Στα φιλιατρά. Στο εμίχρονο τι σκεφτόσουν ακριβώς. Μάλλον. Ναι. Με συναδέρφους ή με τις πολιτιώτες. Με συναδέρφους εκεί, ό,τι έβρισκα. Έχω πάθει αμόξ στο... Το offside το καταλαβαίνω σε κανονικό χρόνο δεν είναι. Το goal του Πίσεσβαν. Ναι, ναι. Αυτό που δεν έχω πάρει χαμπάρι είναι του Καλτσάου τετατέτο ήταν offside. Ναι. Δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Ωραία, γιατί έγινε πολύ γρήγορα η φάση. Αλλά του πίσω, βλέπω ότι κάνει κίνηση από πίσω. Και εγώ είμαι από την πλευρά που βλέπω ποιος τον καλύπτει. Ναι. Και ξέρω ότι ο βοηθός από εκεί στο Περιστέρι ήταν λίγο ματιασμένος. Και στη Λαμία, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, και έπαθα μοκ. Τον είπα σύχαμα. Τι σηκώνει το σύχαμα. Πριν μου επιβεβαιώσουν από το στούντιο ότι είναι καθαρό. Οφείλεται, πιστεύει σε μεγάλο ποσοστό η εικόνα του ΠΑΟΚ από το 25 μέχρι το 45 στην απόφαση αυτή ή όχι? Αποδείχθηκε βέβαια ότι αν έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ πρώτος, το παιχνίδι είναι άλλο μετά. Άλλες αποστάσεις στις γραμμές, καλύπτεται περισσότερο πιο εύκολα η αδυναμία στην έλλειψη ταχύτητας από τον κεντρικό χαφ. Βγαίνει πολύ πιο εύκολα στο ανοιχτό γήπεδο με ταχύτητα, γιατί έχουμε και φόρ με ταχύτητα πλέον. Εντάξει. Ναι. Ξέχωρα. Τη προσφορά του Πρίγιοβιτς στο κομμάτι του συνδυαστικού ποδοσφαίρου, Αχπόμ είναι καλύτερο. Και φάνηκε αυτό. Παρότι το παιδί δεν έχει ρυθμό, πρώτο 90 λεπτό ήταν. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει. Στο ανοιχτό γήπεδο λοιπόν για τον Πόκ ήταν πολύ πιο εύκολο. Με Ζαμπά, Μπίσεσβαρ, Πέλκα, Αχπόμ. Ωραία, και έναν από του χαφ να βγει. Και αυτό φάνηκε μετά το 1-0. Ο Πάοκ έκανε στο 65 το 1-0. Στο συμβολικό 69 το 2-0. Στο ανοιχτό γήπεδο. Άρα, προφανώς και έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ακυρώθηκε καθαρό γκολ του Μπίσεσβαρ για την εικόνα μετά. Η Τρίπολη ήταν εξαιρετική στο πρωτομήχρονο, εντάξει, δεν παίζουμε μόνοι μας. Εντάξει, βρήκε τρομερές μεταβάσεις, τρομερές συνεργασίες, έκανε πολύ καλές κινήσεις χωρίς την μπάλα και μας έκανε φάσεις. Αλλά εγώ λέω θα ήταν άλλο παιχνίδι. Ναι. Και δεν είναι ότι ακυρώνει γκολ του Μπίσεσβαρ καθαρό. Είναι και στο 12 πρώτη φάση του αγώνα. Που μετράει και αυτό στην ψυχολογία του αγώνα, είναι από θέση offside. Άρα λοιπόν και πάνε να μας κάνουν το 1-0 ενώ δεν έπρεπε και μας στέλνουν το 0-1 με καθαρό γκολ. Παρ' όλα αυτά έβγαιναν πολλοί και έλεγαν μη στέκεσαι σε αυτές τις φάσεις. Αυτό το λέει, αυτό άκουνα δεις. Να σου πω, θα σου πω. Και δική μας. Ναι, και τι κάνεις. Αυτό είναι το χειρότερο. Παίρνεις ένα ρόπαλο του baseball. Ωραία, και του τη δίνεις στο κεφάλι. Δεν είναι δηλαδή. Να κάνω κουβέντα. Στο ημίχρονο, επειδή έβλεπα τα σχόλια και στο live, είχε 50 σχόλια που έλεγαν αυτό το πράγμα. Μη στρέψει τη συζήτηση στο διτσιέργο. Εκεί ρόπαλο. Δεν είμαστε υπέρ της βίας. Αλλά εκεί ρόπαλο. Το έλεγα πριν σας στέλνω. Του baseball, όχι κατά ψεύτικο. Και το βαράς. Κεφάλι. Έλεγα πριν σα τέτοιο. Δηλαδή υπογράψει... δεν μπορεί να στο σοβλάκα αγόρι. Έχει υπογράψει και από ένα συμβόλαιο που λέει θα σε αδικούν, αλλά θα κερδίζει. Δηλαδή. Τι θα πει κάθε φορά, όχι μη δίνει σημασία αυτό. Τι είναι αυτό δηλαδή. Πρώτα απ' όλα να κάνουμε κάτι πολύ απλό, το ξεκαθαρίσουμε και στο κοινό μας. Εντάξει. Ναι. Ό,τι κουστάρουμε θα κάνουμε. Ό,τι κρίνουμε εμείς ότι είναι σωστό. Ναι, όποιος θέλει είναι. Μπορεί να κάνει ένα site, να μια ραδιοφωνική εκπομπή, να γίνει δημοσιογράφος και να κάνει τα δικά του. Ωραία. Δεν έχουμε να απολογούμε σε κανέναν. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι όταν η πρώτη φάση του αντιπάλου είναι από αντικανονική θέση και καπάκι μου ακυρώνουν κανονικό γκολ. Είναι πρόβλημα. Και υπάρχει του Ιγκλέσιας λίγο μετά, έτσι. Που πάει να βάλει γκολ ο Ιγκλέσιας και χέρι. Χέρι του Ιγκλέσιας. Ναι, εκεί στο δοκάρι. Χέρι του Ιγκλέσιας. Κάρτα στο Σάχοφ σε διεκδίκηση. Και όλο το πόδι του έτσι βάζει. Το βάζει. Ωραία. Πάει να φάει το γόνατο του Σάχοφ. Ναι. Ωραία. Ο Ιγκλέσιας πάλι είναι. Ναι. Αλλά λοιπόν, παιδιά, το ξεκαθαρίζουμε. Ξέρω, δεν είναι ραδιοφωνικό, δεν ακούγεται ωραία. Ό,τι κουστάρουμε θα κάνουμε. Μα δεν είναι καλό και για τον εαυτό σου να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί να δικήσει τον εαυτό σου. Είσαι ΠΑΟΚ και κάθεσαι και τους δίνεις πάτημα να πούνε ότι ασχολείσαι με διαιτησία.
που σε ακυρώνει καθαρό γκολ πάλι. Στην Τρίπολη κιόλας. Ή τι. Προφανώς και μετά θα βγει. Τα φιλιά μας και στον Κώστα τον Κατσουράνη. Το φιλιά μας. Δεν ασχολούμαστε με εκατοστά. Με εκατοστά. Mm. Από τα εκατοστά πώς γίνεται να είναι όλο ρεκοστάκι. Δεν θα ασχοληθούμε με εκατοστά. Με εκατοστά. Και υπάρχουν 3,5 δισεκατομμύρια γυναίκες με εκατοστά ασχολούνται. Όλες. Εντάξει. Στον πλανήτη. Τα εκατοστά κρίνουν ναι. Και αγώνες πολλές φορές. Όχι, τα εκατοστά δεν γίνεται να είναι μονόπλευρα. Ναι, είναι και αυτό. Ωραία, μην ασχοληθείς με εκατοστά όταν είναι μια φορά δικό μου, μια δικό του, μια του αλουνού. Όταν είναι όλα. Ναι. Θα ασχοληθείς και με εκατοστά, Κωστάκι, εκεί που είσαι. Και σε αυτή τη φάση κιόλας. Και εκεί που είσαι κιόλας. Δεν ζητάμε να πεις ψέματα. Δεν ζητάμε να πεις ψέματα. Κωστάκι. Την αλήθεια να πεις. Ναι. Που σε γλεντάει ο δρόσος. Άντε, υπομονή, υπομονή. Και υπομονή έχει τα ουριά τη. Ναι. Που σε γλεντάει ο δρόσος. Αλήθεια είναι και αυτό. Ναι. Ναι. Με ψυχραιμία αντιμετωπίζουμε αυτήν την πολύ ωραία μέρα. Βγήκε ήλιος, τα βλέπεις, ναι. Τα βλέπεις. Χαμός. Ρε χαμογελάς. Τίποτα, με κοντομάνικα ο κόσμος στο κέντρο. Στον δρόμο, στο δρόμο βλέπω μία με φυτά, με λουλούδια στο κεφάλι, να τρέχει, με σανδάλι. Δηλαδή, σαν να είμαι στο Woodstock ένα πράγμα. Μια χαρά, λες και έχουν πάρει όλοι οι LSD. Εκεί στα λουλουδάδικα τα μοιράζουν τα λουλούδια. Και ο Χρήσαντος, ο Μάριος εδώ, είδες. Ο Μάριος, μέσα στη χαρά, ο Χρήσαντος. Εκεί, ξέρεις, μπαίνει το γκολ του Βιερίνια και εμφανίζεται, τον τρώνε και φτάνει η λαρίγγι. Και γαγαράει και η λαρίγγι κιόλας. Δεν ξέρει ότι είναι ατάκα στο Λαμπαουτάρης. Τι. Έχει ατάκα για τον ΠΑΟΚ. Τι λέει. Ο πρώην βοηθός Σαραϊδάρης που δεν είδε την καρατιά Γεωργιάδη σε καράμπαλα φώναζε ντροπή σου σε συνάδελφό του γιατί δεν είδε φάση offside. 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 Είναι σαν το φούιτ. Τα παιδιά και στον Άρη έχουν πρόβλημα. Κατάλαβες, δεν ήταν τις ορολογίες ποδοσφαιρικές. Πες τους κανένα weak side. Offside. Ναι. Offside. Και τρία θαυμαστικά. Offside. Εντάξει. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις θα σας επαναφέρω λίγο στην πραγματικότητα. Ναι, μεγάλη μπάλα χωρίς ανάσα. Ναι. 2-0 αντί για 5-0. Το έκανε η Καραϊσκάκη και ο κόκκινος λαός. Θαύματα Φορτούνης Γκερέρο που πέτυχαν και τα γκολ. Άχι. Άγριο πέσιμο διαιτητές. Ναι. Από Λουτσέσκου και Πάγκο του ΠΑΟΚ στο εμίχρονο στην Τρίπολη. Το γιατί δεν το αναφέρουν προφανώς, θα υποθέσω. Δεν τους ενδιαφέρει. Ναι. Πού είναι η μπάλα. Ναι, μαγεία πάνω, Ολυμπιακός. Εντάξει, εμάς έχουν βασικό. Εντάξει, μην τους... Να πάμε λίγο στην ΑΕΚ. Ναι, για να δούμε. Τι καημένη κι αυτή. Νικήστε. Τα λόγια είναι περιτά, αγαπημένοι μας παίχτες της ΑΕΚ, για το τι πρέπει να κάνετε απόψε. Χάσετε το πρωτάθλημα από τον Δεκέμβρη, μην χάσετε και τη δεύτερη θέση τον Ιανουάριο. Πρωταθλητές είστε, με τον μπάς παίζετε, μπείτε μέσα και νικήστε. Φαντάζεσαι να βγείτε από το σύνδεδο, χάστε. Είναι όπως αυτό που λέει ο προπονητής του, ζήτησε τη νίκη. Λες και προπονητής άρχιε, πείτε να χάσετε. Κοίταξε, στο Ολυμπιακό ΑΕΚ μπορεί να είναι και χάστε. Χάστε. Στο φετινό Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Νομίζω ότι έχει ηρεμήσει λίγο η ΑΕΚ, το έχει συνειδητοποιήσει και καταλαβαίνει ότι εκτίθεται με την φιλοολυμπιακή, όχι επίσημη ΑΕΚ, γενικά οι τοποθετήσεις. Και αρχίζουν και γέρνουν σιγά σιγά προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πω εγώ για να είμαι δίκαιος. Σιγά σιγά και παραγωγικά το πέσιμο στον Παταγιάννη γίνεται από κοινού και γενικά αρχίζει και συνειδητοποιεί η ΑΕΚ ότι ο ρόλος της δεν ήταν και αυτός που έπρεπε. Σάββαστε, δεν τη πει την αλήθεια, έχω να πω. Ο Ολυμπιακός αυτό που παίζει πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. Θα βγουν τώρα τα θρησκευτικά και θα μπει ο Ολυμπιακός μαζί. Ναι. Μαθημό Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. Ναι. Τι ακριβώς να διδάσκεται, δεν ξέρω. Εκεί κοίτα, τελευταία φορά πήγε σχολείο και Τσάβα. Ωραία. Ο Χίτλερ ήταν παρθένος και είχε τέτοιο, πώς το λένε. Χνούδι για μουστάκι. Το άλλο και αγαπούσε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά μας είναι άσπρους, μαύρους, κίτρινους. Μια ανοιχτή αγκαλιά αυτό να δω. We are the world. Το άλλο που είπε ότι τα παιδιά μας είναι κλεισμένα. Το φαντάζεσαι τον άνθρωπο, we are the world, we are the. Και δίπλα στη Βιμόντερ. Να μην βλέπει τον έχει δίπλα του και να τραγουδάει. Ο Γκέρινγκ δίπλα, ο... Πες το να. Ο Γκέμπελς. Σίτι Ρόντερ.
Ρε τι γίνεται. Δίπλα εσύ τη Λόπες. Ε, τον Κυρσάβα ρε εσύ. Τι διασκεδαστική είναι αυτή. Τι να κάνεις. Τα παιδιά μας λένε κλεισμένα στο Ρέντι. Όλη μέρα μόνα του. Στο Ρέντι. Και τι άλλο είπε η προεδάσκεδα. Και ο Ολυμπιακός παίζει πάλι όπως η Μπαρτσελώνα. Άμα θες να ξέρεις. Σοβαρά. Έφτασε από το επίπεδο. Ναι. Και θα πάρει το πρωτάθλημα εννοείται. Φέτος. Θα το δείτε. Δεν φοβόμαστε κανέναν, το πρωτάθλημα θα το πάρουμε. Ναι. Η ΕΠΟ να συμπεριφέρεται πάρα πολύ καλά και να εφαρμόζει τους κανονισμούς. Να προσπαθούν όλοι να παίζουν το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού για να αποκτήσει η Ελλάδα ποδόσφαιρο. Εντάξει, αλλού για άλλο. Όχι, περίμενε. Όλα αυτά διδάσκονται, δεν μπορεί να τα κάνει άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός παίζει όπως η Μπαρτσελώνα. Σιγά σιγά θα φτάσει αυτό το επίπεδο. Παίζει ή θα φτάσει στην Μπαρτσελώνα. Εντάξει, είναι. Γίνεται μια αλλαγή, ρε. Και το άλλο ποιο είναι. Ανά αυτό. Στου Ρέντι γίνονται θαύματα. Είναι κλειδωμένη η ομάδα, δεν μπαίνει κανείς. Εκεί χτίζονται οι μεγάλες ομάδες. Εσένα που χτίζει τη μεγάλη ομάδα. Μια σρωτή, μια σημεσυμβρία, μια τούμπα. Αλλά κλεισμένη κι εμεί. Να τη διαφορά. Άμα δεν έχει του Ρέντι, για να κλείσει την ομάδα. Μάρι, μην πίνει κρύο νερό, γιατί ο Λάρικας πρέπει να βρει και χθε. Πάρε μια λιζοπαίνη. Λιζοπαίνη λέγεται. Έχω λεμοβίξ. Λεμοβίξ, βάλε, λεμοβίξ. Το παιδί, εσύ, εσύ είσαι μαντρίπολη, έτσι άκουσα και την περιγραφή. Ναι, γιατί. Το παιδί, ο Νίκος είναι καλά. Για τον Παπαδόπουλο λέει. Για τον Παπαδόπουλο λέει. Το χέρι του Παπαδόπουλου, ο Νίκος Κοκκίνο. Ναι. Αυτός που ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού κάνει προπαγάνδα κατά του ΠΑΟΚ. Ναι, για το πριν μια δεν τα ξέρει αυτά ο Μάριος. Δεν παίρνει χαμπάρι. Συγχαρητήρια για την νίκη. Έγινε Μάριο. Επί του. Ποιον παίζατε? Επί του Φαντεζί Εργοτέλη. Ωραία. Μπράβο φίλε. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Πιάσαμε το όβερ. Να σε καλά. Πολύ ωραίο ο Βουτσάς φίλε. Και ο Μουστάκας ο Σωτήρης ήταν πάρα πολύ καλός. Κωμικός, ναι. Θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε. Ευχαριστούμε τον Μάριο για την παραδοσιακή του παρέμβαση. Μπορούμε να του πουλήσουμε και χορηγία. Και χορηγία. Το χαίρετε όμως. Το χαίρετε. Πόσο στεναχώρια που χαίρονται οι συντοπίτες του. Δεν πειράζει. Ο Χρήστατος το κρύβει καλύτερα. Το κρύβει καλύτερα ο Χρήστατος. Εσύ έχεις μια μηχανία. Έχεις, φαίνεσαι. Φαίνεσαι. Δεν πειράζει. Αλέφα το βάλαμε. Τα βάλουμε, κάτσε. Να. Μην τα αποκαλύψω. Φοβερό και αυτό. Φοβερό και αυτό. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα. Χορηγή! Αναδομό. Η Αναδομό προσφέρει τα καλύτερα πακέτα για να αλλάξεις όλο το σπίτι, κάθε γωνιά του σπιτιού σου και να το κάνεις πολύ πολύ και πολύ καλύτερο. Μία γεύση παίρνετε στον Αναδομό από ανακαίνιση.gr 23 11 241 508 το τηλέφωνο και φυσικά αν θέλεις να κάνεις το μπάνιο σου το καλύτερο δυνατό και να εντυπωσιάσει τους πάντες, εμπιστεύεσαι την Αναδομό, η οποία προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσει ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει αν εμπιστευτείς τους κατάλληλους ανθρώπους. Μαζί μας είναι και η στοίχημαν.gr. Ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Πέσαμε πάνω στο Τότεναμ. Άσερε, δεν είμαι την Τότεναμ. Πέσαμε και πάνω. Μπαίνει από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή, αφήνει την Τότεναμ στην άκρη, παίζει κάτι άλλο. Σωστό και αυτό. Και κερδίζει. Και φυσικά υπάρχει το online καζίνο. Τη στοίχημα 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Από το σπίτι σου, από τις διακοπές σου, όπου και να βρίσκεσαι, μόνος με φίλους. Μπαίνεις στο online καζίνο της στοίχημα από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή και με ασφάλεια παίζεις για πάρα πολύ μεγάλα ποσά και ζεις μεγάλες συγκινήσεις. Και φυσικά, Ρίτζεσι Καζίνο, συνεχίζονται οι παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτο στο θέατρο Βεργίνα. Η επόμενη, παιδιά, είναι την Πέμπτη που μας έρχεται 17 Ιανουαρίου, που θα είμαστε και εμείς εκεί, θα έχουμε ένα τραπέζι. Το ΠΑΟΚ 24. Υπάρχουν γενικότερα λίγα εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις μέχρι τις 27 Ιανουαρίου. Το έχετε καταλάβει ότι δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Πάει για sold out η παράσταση της Παρασκευής που μας έρχεται και το Σάββατο 26 Ιανουαρίου. Οπότε, όσοι δεν έχετε απολαύσει ακόμα τον Τάκη Ζαχαράτο στο πιο λαμπερό show της καριέρας του, πάρτε ένα τηλέφωνο στο Ρίτζεσι Καζίνο και στο θέατρο Βεργίνα. Ticketservice.gr, καταστήματα public και ηλεκτρονικά μέσα από το public. Στο ταμείο του καζίνο όλο το 24ωρο δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική είσοδο στο καζίνο πριν ή μετά την παράσταση. Απλά πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα μήνυμα από το Ιβιτσόσκυλο. Ωραία μέρα σήμερα ηλιόλουστη, αλλά δακρύβευτη για όσους που περίμεναν να χάσει ο ΠΑΟ. Ξαναβάλτε τα γκολ γιατί δεν ξεπούλησα χαρτομάντιλα ακόμα. Ευχαριστώ. Λέει το Ιβιτσόσκυλο. Ξεπουλάνε τα γκολ, σωστά. Πολύ ψύχρεμη. Τι ψύχρεμη, μωρέ, στο 1 και στο 2. Το δεύτερο είναι γκολάρα. Και το πρώτο είναι γκολάρα, αλλά εγώ επειδή είμαι πάντα υπέρ του συνδυαστικού. Ναι. Στο δεύτερο χάθηκε πάντα κανονικά. Ναι. Πριν πάμε να μας πεις για Ιβάν Ζαβίδη, πώς τον είδες από κοντά, να ακούσουμε λίγο
Το προφήτη. Ας ακούσουμε λίγο προφήτη. Πάμε λίγο Νίκο. Νοστράδαμο Νίκος. Τόσο αύριο το πρωί και σε πάω στοίχημα. Στην Τρίπολη θα σκαλώσεις. Γράπτο. Χωρίς τον Μπρίγιοβιτς. Βιερίνια. Περνάει την μπάλα. Γκολ από τον Ατελίνο Βιερίνια. Στο 65ο λεπτό. Και γράφτο. Ναι. Που στο λέω. Ναι. Χωρίς τον Μπρίγιοβιτς μπορεί να έχει κανένα πρόβλημα. Όχι η τάς μόνο. Αλλά και χ. Βίσεσβαρ χαμηλά. Μαουρίσιο. 0-2 στο 69 στην κόντρα. Τα ακούς Κώστα. Στο λέει ο Αλέφαντος. Πόμπ την κεφαλιά. Τριανταφυλόπουλος δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον Παπαδόπουλο. Αυτό γκολ. 0-3. Το βλέπες. Το έπαιξες. Ρε τον Αλέφαντο. Έπεσε μέσα. Παραλίγο. Ένας είναι ο Πιτ. Ο Πιτ. Αυτός και έχει πει. Αυτός και έχει πει ο Πιτ. Δεν έχει πετύχει. Ούτε μπεκάτσα στο 1%. Και ένας είναι ο Νίκος. Ναι, ναι, ναι. Να τον ακούσω. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας τον Νίκο τον Αλέφαντο. Μια κλασική φιγούρα πάλι ο Ελλαδίτη. Εντάξει. Μαγκιά, κλανιά και εξάτμιση που έλεγε και ο Στάθης Ψάτης. Σας το έλεγε. Ναι. Νομίζω. Και αν το έχει πει, θα το έχει πει σίγουρα ο Στάθης. Ναι. Απίστευτο σκηνικό με Ιβάν Σαββίδη χθες. Περιμένει έναν έναν. Τον Γκαγκάτση πρέπει να τον πήγε πέρα δόθε, καμιά 12 φορές. Ο Γκαγκάτση ήταν σαν. Σαν εκρεμές. Έτσι. Πρέπει να είναι δυνατός ο Ιβάν. Δεν του φαίνεται. Δηλαδή είναι ο Γκαγκάτση, δεν είναι 75-80 κιλά. 80 δεν νομίζω να είναι. Ναι, 75-80. Εκεί 75-80 πρέπει να είναι, γιατί έχει βάλει κουκυλίτσα τώρα. Το παραγοντιλίκι παχαίνει. Και ο γάμος. Και ο γάμος. Και ο γάμος. Τα φίλια μας λίτσα. Τον πήγε πέρα δόθε. Σαν, δεν προλάβαινε να βάλει αντίσταση. Κεφάλι πήγαινε. Κοίταξε, αυτό που είπες είναι σωστό. Είναι δυνατός ο Ιβάν. Είναι. Δεύτερον. Δεν είναι να φας χαστούκι από Ιβάν, δηλαδή. Λίγο η κούραση της ημέρας, λίγο να κοιμηθείς στο αεροσκάφος και με το προσγειωθείς ακόμα σε μια κατάσταση ψιλονίστας, κούραση κτλ. Δεν έχεις αντιστάσεις πολλές. Ναι. Ένα και αυτό. Ναι. Και. Γέλασα, είναι η αλήθεια. Ήταν, δηλαδή, το πιστεύουμε, ναι. Ήταν το καλύτερο να κλείσει η βραδιά. Ναι. Το ευχάριστο στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που βγαίνει βασικά, είναι ότι όπως ήμασταν χαζοχαλούμενοι όλοι κατά τη διάρκεια τέλος πάντων της επιστροφής, ναι. Εντάξει, ο Ιβάν ήταν επί δύο. Δηλαδή το χάρηκε. Το χάρηκε, όχι αστεία τώρα. Δηλαδή το έβλεπε στο πρόσωπό του, στις εκφράσεις του, στα πάντα. Το Βιερίνια καλά δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε το Βιερίνια. Ναι. Δεν τον σβουρές, άφηνε. Σβουρές, ναι, ή όχι. Δεν τον άφηνε. Λουτσέσκου. Το Λουτσέσκου μετά απ' έξω τα λέγανε. Δεν είναι. Εκεί είναι μετά προπονητής μεγαλομέτωχος. Είναι άλλη σχέση. Ναι. Δεν πάμε πέρα δόθε. Δεν πάμε πέρα δόθε. Ναι. Γενικά έδειξε ότι πίστευε πολύ στο ότι είναι κομβικό αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή το ήθελε πάρα πολύ. Και κακά τα ψέματα για τον ΠΑΟΚ και όλο τον οργανισμό του, για εμάς που είμαστε γύρω-γύρω, για τον κόσμο τον ίδιο. Η ψυχολογία μετά το χθεσινό, γιατί ξέραμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε βαθμούς εκεί. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αντίδραση της ομάδας, το πώς άντεξε ο Πασχαλάκης. Σημαντικός. Πολύ. Πολύ. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, Σταύρο και αγάπη, το να δίνεται με τον φύλακα του ΠΑΟΚ βαθμούς, και δεν το έχει κάνει μόνο χθες. Το έχει κάνει στο Καραϊσκάκη, το έχει κάνει στο Κλάνο Βικελίδης. Το σημαντικό είναι για τον δίνει Πασχαλάκη. Βαθμούς, δίνει βαθμούς. Για τον Πασχαλάκη είναι το σημαντικό. Ότι μετά από κακά παιχνίδια, στην Πάτρα είναι κακός. Ναι. Εντάξει. Ναι, φέρει ευθύνη. Και ειδικά στο δεύτερο. Και στο πρώτο. Ωραία. Φέρει ευθύνη. Δεν επηρεάζεται. Μπαίνει στην Τρίπολη και τα βγάζει όλα. Ναι, βγάζει αντίδραση. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει κακή μέρα στη δουλειά του. Έτσι είναι και ο ποδοσφαιριστής. Όποιος απαιτεί από κάποιον ποδοσφαιριστή να είναι κάθε φορά καλός, και ειδικά στον τερματοφύλακα που η θέση του είναι ιδιόμορφη γιατί τα λάθη φαίνονται. Εντάξει. Είναι λάθος. Άρα λοιπόν το ότι ο Πασχαλάκης καταφέρνει και από την κακή μέρα στη δουλειά κάνει μια τέλεια σε πιο κομβικό παιχνίδι, τον κατατάσσει σε αυτούς που πρέπει να μπουν ψηλά στη λίστα της προσφοράς για τα όσα έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα μέχρι σήμερα. Το τι θα γίνει αύριο
δεν το ξέρουμε, δεν είμαστε μελλοντολόγοι, δεν είμαστε καρέφαντοι. Σωστό, σωστό. Είμαστε καρέφαντοι. Να πέσουμε τόσο μέσα. Αλλά σε γενικές γραμμές για όλους και πρώτο αυτό που πληρώνει, η χθεσινή μέρα ήταν ξεκάθαρα μια ένεση ψυχολογίας σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή βγήκα και δεν είχε κρύο. Δεν κρύωνα. Ναι, και βάλε μέσα όλα σαν αυτά. Σαν να με βάλανε σε φορτιστή είμαι. Σαν να με φόρτισαν. Και βάλε μέσα όλα αυτά την πίεση που προστέθηκε νομίζω στην ομάδα χωρίς λόγο. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η πίεση δεδομένη του πρωταθλητισμού. Ναι, υπάρχει εντάξει, η πίεση που προκαλεί η νίκη του Ολυμπιακού που είναι πριν ακριβώς. Υπάρχει η πίεση των δύο υποδείξεων λαθασμένων της Κουρουμπίλια και του Κωνσταντόπουλου από την Κόρινθο που μπήκαμε στην Κόρινθο χθες. Πραγματικά δεν έχω δει μεγαλύτερη παρακμή, μόνο στη Θήβα που είναι χειρότερα. Εντάξει. Αυτός δεν πρέπει να ξανασηκώσει σημαία εννοείται. Εντάξει. Πρέπει η ΚΕΔ, μην πάει το μυαλό σας αλλού, γιατί είναι και μυστήριες οι εποχές. Τον υπερασπίζονταν πριν το παιχνίδι. Ότι ναι, αυτό πήγα να σου πω. Προσπάθησαν λίγο να τον φορτώσουν πίεση με τον ωραίο τρόπο που έχουν, αλλά. Όχι, δεν έφτανε. Κάνουνε bullying, λέει, στον βοηθό διαιτητή, λέει, οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ. Καταγραφή γεγονότων κάναμε. Και αποδείχτηκαν τα γεγονότα ότι είχαν συνέχεια. Και το κυνηγητό στο ημίχρονο ήταν φυσιολογικό. Ναι, θα του λέγανε και ευχαριστώ. Τι έγραφαν για τον Ιορδάνη οι Ολυμπιακοί. Ο Λουτσέσκου λέει, οι συνεργάτες του, όλος ο πάγκος του ΠΑΟΚ και ένα βουνό. Ο οποίος δεν είναι ο καημένος. Δεν λέει και δεν προλαβαίνει να πει και τίποτα. Και στο βίντεο δηλαδή που φαίνεται. Δεν λέει. Δεν προλαβαίνει να πει τίποτα. Απλά κάνει τη σκιά. Απλά περπατάει. Κάτι δηλαδή. Κάνει τη σκιά. Όντως. Ναι, ναι, ναι. Κάνει τη σκιά. Εντάξει, τρέχουν και άλλοι πιο γρήγορα. Έχουμε ένα θέμα με τρεξίματα σε αυτό το εντάξει, εδώ έχουν τα χάβρε που λέει, εδώ έχει ο Ιορδάνης τώρα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Καλά του κάνανε λοιπόν και το κυνηγήσανε. Πολύ καλά του κάνανε. Γιατί παίζει με την προσπάθεια ενός κλαμπ το οποίο εκφράζει τη Βόρεια Ελλάδα. Ένα σημαντικό κομμάτι της χώρας. Αν νομίζει αυτό το πράγμα ο επαρχιώτης, ο παίρνω επιδοτήσεις για να βρω Ουκρανή γκόμενα, ωραία, και δεν φυτεύω ούτε σπόροι, αν νομίζει αυτό το πράγμα, ωραία, ο κλαρινογαμπρός από την παρικμασμένη Κόρινθο που έχει την ομάδα της στο τοπικό, αν νομίζει αυτό το πράγμα ότι θα σηκώνει το σημαιάκι του όποτε γουστάρει και θα κυρώνει γκολ του ΠΑΟΚ, είναι γελασμένο το πράγμα. Ο Καράβλαχος, ο Κοκκινομάγουλος, ο Κατσικοσφίχτης. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Όπως τη βρίσκει ο καθένας βέβαια. Όπως τη βρίσκει. Σας το ξαναπεί, η γιαγιά μου έλεγε, άμα τα βρίσκουν τα παιδιά. Από τα μεγαλύτερα γνωμικά ναι. Σοφίας. Ναι, ναι, ναι. Άμα τα βρίσκουν τα παιδιά. Εντάξει. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να γίνει διάλογος όμως. Και ο Ζουγανέλης έλεγε κάτι. Ναι. Και ο Ζουγανέλης έλεγε κάτι. Ναι. Δεν μπορώ να το πω. Όλα έχουν έναν τρόπο να υποθούν. Ο Ζουγανέλης λέει, στον πισινό μας μπαίνει. Ναι. 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 Γεγονός. Τραυματίστηκε η αγάπη στον πανηγυρισμό. Άμα είναι, να ζητήσουμε. Δεν είναι η μέρα σου, αγάπη. Εργατικά. Μία γίνει το καφέ, μία το έχεις χέρι. Το καφέ. Πριν έξω. Λεφτά δεν θα πάρεις. Ωραία. Ωραία. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα, αν νομίζω ότι μπορεί να παίζει με την ευτυχία ενός οργανισμού τεράστιου, είναι γελασμένο. Όπως και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν είναι άνθρωποι. Εντάξει. Και θα έπρεπε πάω σήμερα όλος ο οργανισμός να απολογηθεί, αν ο Πασχαλάκης είναι σε μια μέτρια μέρα, ναι. Γιατί έχασε την Τρίπολη. Ναι. Θα τ' άκουγε ο Ιβάν, ο Λουτσέσκου, οι παίχτες, εμείς, ο κόσμος. Θα τ' άκουγε όλη η κοινωνία. Θα μάλλον μεταξύ τους όλοι Facebook, Instagram. Εννοείται. Twitter, εντάξει, ναι. Γιατί ο επόπτης. Πώς λέγατε και εγώ το Tinder. 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 Γιατί ο επόπτης έκοψε τη σημαία. Ναι. Απολογή σου, Σαββίδη. Το πράγμα, ο Κατσικοσφίχτης. Και Λουτσέσκου, γιατί ναι, η ομάδα ναι, έχασε. Ναι. Που θα μπορούσε να χάσει κάλλιστα. Ναι. Να σου κάνει ο Αστέρας ένα 0 ή 2-0 στο ημίχρονο και δεν γυρνάει ούτε μεθαύριο. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι για αυτούς που εντάξει, μη μένουμε λέει στο Παοξίδες. Όχι, όχι, στο... όχι αυτοί οι φίλοι εδώ παρόλο του μπέιζμπολ. Απλά είναι τα πράγματα. Μα αυτή είναι η χειρότερη. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός θα βγει να δεν μπορώ να καταλάβω, Σταύρο και αγάπη, γιατί ο Παοξίδης πλέον, δεν όχι όλοι, να περιμένει με τόση αγωνία γκέλα για να γράψει δύο προτάσεις στο πληκτρολόγιο
Δεν ξέρω. Υπήρχε εγώ πραγματικά χθες χάρηκα τα παιδιά σου και την τηλεόραση. Θα μας πεις και εσύ, αλλά νομίζω ότι ήταν μια πάρα, πάρα πολύ καλή κερκίδα και σωστή. Ακόμα και όταν ο ΠΑΟΚ πελαγοδρομούσε, δεν σταμάτησαν τα παιδιά να δίνουν ενέργεια. Μια χαρά ήταν. Και τα συνθηματάκια τους και τα τραγουδάκια τους και ο Παλμός. Ποια ήταν η διαφορά σε σχέση με πέρσι στην Τρίπολη? Ότι είχα το πεταλάκι μου. Και ξέμπαρχους είχα παντού. Στα κεντρικά, μόνο εγώ είδα 20 φίλους. Ναι. Είναι σημαντική παράμετρος. Και χιονοπόλεμο. Τι ωραία. Αγνές στιγμές ποδοσφαιρικές. Αγνές ποδοσφαιρικές στιγμές. Λυσμόνησα να πω, συγγνώμη, πριν συνεχίσεις. Δίνουμε 5 εισιτήρια σήμερα για το ΠΑΟΚ Πανιώνιος το Σάββατο. Νωρίς. Νωρίς το θυμήθηκες εννοώ, μία ώρα πέρασε στην εκπομπή. Θα στείλουν τα παιδιά, δεν πειράζει. FM και στο φινάλε θα το πω όταν θέλω εγώ. FM και ενώ πάω ονοματεπώνυμο στο 54526, 5 εισιτήρια για το Σαββατιάτικο ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Κλήρωση λίγο πριν τις 2, όπως πάντα. Μπράβο, Στέργιο. Συνέχισε, Σταύρο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για το παιχνίδι, φίλε. Θες λίγο να μας πεις για Μάτος. Το έφαγε το πινελίκι του, δεν άντεξα. Δεν το λες κακιά στιγμή. Ηλίθια στιγμή θα το πω. Έχοντας κάρτα, όχι, δεν απλώνεις το χέρι σου. Όχι. Διαφωνούμε. Η πρώτη κάρτα είναι για ξύλο. Η δεύτερη τον πουλάει ο Βαρέλα. Ναι, έχει μείνει ο Βαρέλα ψηλά. Το είδα στο βίντεο μετά. Τον δικαιολογεί Βαρέλα... δηλαδή για τη δεύτερη. Πρώτα απ' όλα, ξέχασε ότι είχε την πρώτη, στο λέω εγώ. Ξέχασε ότι είχε την πρώτη. Ξεκινάμε τα βασικά. Μα πριν λίγο την είχε πάρει κιόλας. Ναι, ξέχασε ότι είχε την πρώτη. Σας το λέω εγώ. Ναι. Δεν αποκλείεται, ναι. Φαίνεται ναι. Κιόλας γιατί πάει πολύ χαλαρά στο με το χέρι. Ναι. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι γυρνάει πίσω για να δώσει την μπάλα στον Βαρέλα και έχει ανέβει ο Βαρέλα. Mm-hmm. Ωραία. Αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Η πρώτη κάρτα είναι για Μπινελίκη. Γιατί γίνεται μια φάση, κάτι ζητάει, κάτι λέει εκεί, ψιλοβρίζονται με τον Κυριακόπουλο. Ο Μάτος δεν έχει λόγο εκεί να συγκρουστεί. Ο ΠΑΟΚ είναι 0-2, έχει κάνει τη δουλειά. Α, στον άλλο να μου γκρίζει. Φύγεσαι. Mm. Πάει τον σπρώχνει, πάρ' την κάρτα. Γιατί κάρτα, αγόρι μου. Γιατί. Ναι, ισχύει αυτό. Η πρώτη είναι η χειρότερη. Και μετά, όντως, χάνει. Ουσιαστικά πήγε να σώσει τη φάση. Ναι. Δηλαδή. Okay, η δεύτερη είναι η κακιά στιγμή. Τέλος πάντων, μετά πολλά γίνανε διορθωτικές κινήσεις. Η αλλαγή του Καντουρί έπαιξε ρόλο γιατί κράτησε μπάλα, ήταν ήρεμος, ανέβηκε καλά. Έκανε καλό παιχνίδι. Πίεσε ψηλά. Η αλλαγή του Τόσκα μετά έφερε το Βιερίνια δεξιά, έδεσε και η πλευρά εκείνη με Βιερίνια Λιμνιό. Ο Λιμνιός έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά ερχόμενος από τον πάγκο. Βάλε και ονοματεπώνυμο, φίλε που στέλνει μήνυμα. Πού θα το δώσουμε. Ο 424. Ναι. Μόλις τώρα το δώσουμε. Στο νοσοκομείο. Πώς το λένε. Όλα τα παιδιά ήταν. Έδωσαν αυτό που είχαν. Παραδείγματος χάρη ο Μαουρίτσιο που ήταν 60 λεπτά για μπουνιές κανονικά. Δηλαδή μεγαλάκτησε. Μετά έβγαλε τον ΠΑΟΚ 4-5 φορές πολύ καλά. Έβαλε και τον γκολ. Πολύ ωραία κίνηση κάνει. Ναι. Ουσιαστικά από αυτόν ξεκινάει τον γκολ. Όλα ξεκινάνε από αυτόν στο ανοιχτό γήπεδο. Mm. Όταν αποφασίσει, μα το έχει. Ρε. Όταν αποφασίσει να παίξει γρήγορα. Mm. Ωραία, το έχει. Δεν μπορούμε να μην σταθούμε στο Σάχοφ που κάνει εκπληκτικό παιχνίδι. Του έχουμε ρίξει τόσα μπινελίκια. Χθες ήταν συγκλονιστικός. Αν ξέρεις ένα λάθος που κάνει, που μένει ένας με τρεις βέβαια, στο πρώτο ημίχρονο, γενικά είναι παντού, κερδίζει το φάουλ, σκαριά τροϊκή. Ναι. Έχει ανοίξει το γόνατό του. Και όσο τρώει κάρτε. Ναι. Τέλος πάντων, με το Σκουλά, εγώ θεωρώ ότι είναι καλός διαιτητής, χθες έχασε πολλές φάσεις. Δεν του βάζω... Δεν θεωρώ ότι ήταν στημένος. Σε αντίθεση με τι θεωρώ για τον άλλο. Ο Σάχοφ λοιπόν κάνει εκπληκτική δουλειά. Αλήθεια είναι αυτό. Κακό παιχνίδι από τον Κρέσπο στο πρώτο ημίχρονο. Σε όλα μέσα είναι. Ευτυχώς συνήλθε στο δεύτερο. Γενικά ζαμπά αλλού για αλλού. Μια ενέργεια έχει καλή. Είναι η ασίστ στον πίσεσμα και δεν μετράει. Γενικά ο Λιμνιός δείχνει να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον Ζαμπά, αυτή είναι η αλήθεια. Και τακτικά κυρίως. Και εδώ θα συνθέσουμε μετά το διάλειμμα το θέμα project και ΠΑΟΚ. Ξαφνικά ο ΠΑΟΚ θυμήθηκε. Αυτό ρε φίλε, είναι ικανοί να σε τρελάνουν σε όλα τα επίπεδα. Σας αγαπάμε, είμαστε ΠΑΟΚ κι εμείς. Αν σας πειράξει κανείς εκτός ΠΑΟΚ θα πέσουμε με βόμβες πάνω να θυναχτούμε. Αλλά αυτό που γίνεται με τα μεταγραφικά είναι να σε τρελαίνει.
να σε τρελαίνει. Ξαφνικά θυμήθηκε ο ΠΑΟΚ ότι πρέπει να πάρει παίκτες κάτω των 30 για να είναι project. Και το κάνει αυτό σε θέση που έχει ήδη δύο project. Δεν θα ξέρουμε ποιο θα πρωτοπουλήσουμε. Ποιο... σε ποιο ποντάρουμε πιο πολύ. Δηλαδή. Και στο τέλος ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και έχονται και οι τρεις. Ναι. Δηλαδή πραγματικά ρε παιδιά δεν πάω να καταλάβω πώς σκέφτεστε. Θα τα αναλύσουμε μετά το διάλειμμα που θα πιάσουμε τα μεταγραφικά. Αναφέρουμε και στο ΠΑΟΚ 24 ότι του Μπονατίνη η υπόθεση είναι αυτή που προχωράει. Τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και το σενάριο είναι για αγορά πλέον, όχι για δανεισμό. Θα το δούμε και αυτό. Χορηγή. Και όταν επιστρέψουμε να μπούμε και στο θέμα Ουάρντα λίγο. Εννοείται θα τα πιάσουμε όλα. Ναι. Γιατί κυκλοφορεί και αυτό από χθες. Λοιπόν. Τι κυκλοφορεί έγινε στα μάτια μας. Ναι, εννοώ, συζητιέται. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση ολόκληρου του σπιτιού και πραγματικά θα σας κάνει κάθε χώρο εντελώς διαφορετικό. Αν επισκεφτεί την Αναδομό, η κουζίνα σου θα εντυπωσιάσει τους πάντες, τοποθέτησε πλακάκια με υφή ξύλου και κρυφό φωτισμό. Το design δεν κοστίζει αν εμπιστευτεί τους κατάλληλους ανθρώπους. Αναδομό.gr, το site για να μπείτε και να πάρετε μια γεύση από ανάλογες δουλειές. 23-11-241-508 το τηλέφωνο. Και θυμίζουμε ότι η Αναδομό πλέον βρίσκεται στην Καλαμαριά, Εθνική Αντίσταση 171 στον πρώτο όροφο. Περάστε μια βόλτα από εκεί για να μιλήσετε με τους ανθρώπους Αναδομό και να συνεννοηθείτε για να γίνουν όλα ακριβώς όπως πρέπει. Και φυσικά μαζί μας είναι και η στοίχημαν.gr, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24, στοίχημαν, η οποία προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών για να μπεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και να παίξεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο εύκολο πρόγραμμα της στοίχημαν, πατάς το χείο και βλέπεις Τότεναμ. Έχει άλλους 600 αγώνες στοίχημαν κάθε μέρα. Απλώς βγάζεις από το πεδίο σου να μην το βλέπεις την Τότεναμ. Πραγματικά γίνανε χθες πράγματα και θάματα. Χάσαμε δελτίο, δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Και φυσικά υπάρχει και το online καζίνο της Αναδομό, της στοίχημαν, με πάρα πολλά παιχνίδια, ρουλέτα, blackjack, πάρα πολλά παιχνίδια slots με μεγάλα jackpots. Μπαίνετε στο online καζίνο της στοίχημαν από κινητό, tablet, υπολογιστή και ζείτε μεγάλες συγκινήσεις και διεκδικείτε μεγάλα κέρδη όλα αυτά από το σπίτι σας ή όπου και να βρίσκεστε με την εγγύηση που σας προσφέρει η στοίχημαν. Δεν ξεχνάμε τον Τάκη Ζαχαράτο και το ραντεβού που έχει με εσάς μέχρι τις 27 Ιανουαρίου στο θέατρο Βεργίνα, στο πιο λαμπερό σόου της καριέρας του Τάκη Ζαχαράτου. Η επόμενη παράσταση, 5η 17 Ιανουαρίου, θα έχει παράσταση και 18-19, που μάλλον είναι sold out όπως βλέπω, και Κυριακή 20, οι τέσσερις επόμενες, και θα ακολουθήσουν άλλες τέσσερις. Κλείστε εγκαίρως τις θέσεις σας, ticketservices.gr ή τελεφωνικά στο 217-234-56-7 στα καταστήματα public και στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Σας υπενθυμίζω, έχετε μία ακόμα ώρα για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια που δίνουμε σήμερα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο το Σάββατο στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε να αναλύσουμε το project του ΠΑΟΚ. Υπάρχει βίντεο, Σταύρο και Αγάπη, από την επίσκεψη της Μία Χαλίφα στο Μάτζ West Ham. Η γνωστή. Ξέρουμε ποια είναι, Στέργιο. Ξέρεις, Σταύρο. Μια χαρά ξέρουμε. Πέρασε μπροστά από τον δικό μας, τον Λούκας. Για να δούμε. Δεν μπορούμε να δούμε. Γι' αυτό λέω την αλήθεια. Κάτι έχουν κάνει με το βίντεο οι αλήτες. Περιμένετε, παιδιά. Κλείσαν το βίντεο του Λούκας με την Χαλίφα. Κλείνουν και τον τάφο τους. Που έλεγε και ο Βασίλης Λεβέντης. Χαλίφα γράφεται K-H-A-L. Να ξέρει η Αγάπη, Σταύρο, πώς γράφεται η Χαλίφα και να μην ξέρεις εσύ. Βάλε και ένα West Ham. K-H πώς είναι λογικό, ρε. Αφού το είδαμε πριν, εδώ πέρα. Βάλε και ένα West Ham δίπλα. Να το ρε, το γράφει εδώ. Βάλε και ένα Λούκας, αλλά δεν παίζει το βίντεο. Όχι. West Ham. Βγάζει ένα πράσινο πράγμα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν θέλει να το βγούμε, ρε παιδιά. Χαμ. Θα το βρούμε, πιστεύετε, το βίντεο. Όχι. Κάτι δεν πάει καλά. Καλά, περιμένετε, θα δώσω εγώ τη λύση. Εντάξει, αφήστε το βίντεο, θα... μέχρι να το βρείτε εσείς. Θα το βρούμε στην πορεία. Αν κάποιος από τους ακροατές μας έχει το βίντεο, ας το στείλει τέλος πάντων. Περίμενε, θα το βρω, περίμενε. Φοβερή έμπνευση του Αντώνη Τσακαλέα πριν πάμε στα μεταγραφικά. Ναι. Δες λίγο αυτό, περίμενε. Ας το δίκιο Σταύρος, εμείς δουλεύαμε με την αγάπη στο διάλειμμα. Είναι το στιγμιότυπο με τον Αλκαντουρί που πατάει στα χέρια. Διάβασε τη λέει από πάνω. Όταν σου λέει η κοπέλα σου, έφυγαν οι γονείς μου, θα γυρίσουν σε κανένα δύο ώρα και δεν σου λέει ο Αλκαντουρί που τρέχει.
Το σλάλομ του Κατουρίνη είναι μοναδικό, εντάξει. Κάνει 10 βήματα. 8 βήματα μέσα στο χιόνι, παιδιά. Κάνει και την τρίπλα, εντάξει. Εντάξει, κορυφαίο. Τέλος πάντων, πάμε στα μεταγραφικά. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η υπόθεση Μπονατίνη, λέω Μπονατίνη, είναι αυτή που έχει προκριθεί. Υπάρχει αυτό το ταξίδι του Μάριο Μπράγκο στην Αγγλία. Υπάρχουν τα οικονομικά δεδομένα. Μιλάμε για μια αγορά 5-6 εκατομμύρια, τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Και ένα συμβόλαιο κοντά στα 1,2-1,3 εκατομμύρια το χρόνο. Μιλάμε για μεγάλη αγορά. Η ένσταση με εμένα, όπως συμβαίνει με όλες τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, ένα πράγμα μυστήριο, είναι ότι από τη στιγμή που έχω τον 23χρονο ΑΚΠΟΜ, τον 23χρονο Κουλούρη, γιατί να πάρω τον 24χρονο, ωραία, Μπονατίνη, που είναι επίσης στοιχείο που οδηγεί τον ΠΑΟΚ να τον πάρει, η μεταπολιτική του αξία. Έχει μεταπολιτική αξία, γεγονός. Αν διαφυσβήτητο. Μεταπολιτική αξία έχει και ο ΑΚΠΟΜ. Μεταπολιτική αξία έχει και αυτός για να έχει. Ο Κουλούρης. Μεταπολιτική αξία μπορεί να έχει και ο Καρέλης να τον κρατήσουμε. Ωραία. Είναι ένα ερωτηματικό που το έχω. Γιατί έχουμε κάνει ήδη το λάθος να πάρουμε project πάνω σε project όταν έχουμε το Λιμνιό και πάμε και δίνουμε λεφτά για το Ζαμπά. Ναι. Εντάξει. Και τι γίνεται τώρα. Ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον. Είναι μια μάχη μεταξύ τους. Όντως υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Στην προκειμένη περίπτωση για μένα, στα δικά μου μάτια, ο Λιμνιός είναι ένα κλικ πάνω σε αυτόν. Συμφωνούμε. Ωραία. Αλλά και αυτός δεν έχει βέβαια τα νούμερα που θα μπορούσε να έχει. Αλλά δεν πας να πάρεις project πάνω σε project. Πας να πάρεις project στο 6-8. Που έχουμε και ένα ξεκάθαρο έλλειμμα. Project έχεις στα stopper που δεν χρειάζεται να πάρεις κανέναν, γιατί έρχονται δύο top stopper, ο Διαμαντής και ο Μιχαηλίδης, από την ΚΑΠΑ 20. Project έχεις τον Παλογιάννη στο 8. Ωραία. Δεν χρειάζεται να πας να πάρεις τρίτο project πάνω στα δύο που έχεις. Εκτός αν θεωρείς δεδομένο ότι το καλοκαίρι θα πουληθεί ο Κουλούρης στη ρήτρα του. Αν το έχεις δεδομένο, οκ. Okay. Πες το μας. Να ξέρουμε. Μη σ' αδικούμε, ρε φίλε. Ναι, να ξέρουμε και τη λογική. Μη σ' αδικούμε. Ναι, και το θέμα είναι ότι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πάει να πάρει παίκτη που θα προσφέρει άμεσα. Δεν ξέρω, πρέπει να το συγγύσεις λίγο και αυτό. Ναι, μας ευνοεί το γεγονός, για να το δούμε λίγο διαφορετικά, του διπλού χθες στην Τρίπολη. Ναι. Σίγουρα ηρεμία. Σου δίνει ηρεμία, ναι, έτσι. Έχεις και τρία παιχνίδια στην Τούμπα τώρα, εντάξει. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις πλέον. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι ο ΑΚΠΟΜ θα τα απεξέλθει. Ναι. Χθες εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο ΑΚΠΟΜ. Σε όλους. Ναι, δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει δύο γκολ από την πίσω ζώνη. Ναι. Ειδικά στο δεύτερο. Γιατί μετράω και τον πίσω βέβαια από παίκτη πίσω ζώνη. Ειδικά το δεύτερο γκολ, οι δύο επαφές του ΑΚΠΟΜ είναι πιο κομβικές. Είναι αυτή που σπάει την μπάλα πίσω και είναι αυτή που ελευθερώνει το παιχνίδι στον χώρο. Και σε κάνει να αισιοδοξεί λίγο παραπάνω το γεγονός ότι το κάνει το χθεσινό μάτς χωρίς να έχει ρυθμό με την ομάδα, χωρίς να έχει τη χημεία ακόμα με την ομάδα και στο πρώτο του 90 λεπτό. Οπότε λες ότι αν πάρει και το ρυθμό, πάρει και τη χημεία, πάρει και 90 λεπτά, θα είναι ακόμα καλύτερος. Αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος αυτό που λες. Και δεν μπορείς να φορτώσεις και όλη την πίεση στον ΑΚΠΟΜ αυτή τη στιγμή, νομίζω. Δεν μπορείς να του βάλεις και όλη αυτή την πίεση. Υπάρχει και ο Καρέλης βέβαια, αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Το καλό είναι ότι αυτή η νίκη δίνει και χρόνο και ηρεμία στην ομάδα, χρόνο εντάξει όχι άπειρο, να δει λίγο τι θα κάνει να τελειώνει με ανανεώσεις και αφήξεις για να μην σέρνεται όλο αυτό το μεγάλο θέμα πάνω από την ομάδα. Ναι, και ανανεώσεις κυρίως. Να τελειώσει πρώτα αυτό. Παράλληλα δηλαδή, γιατί πλέον δεν υπάρχει χρόνος να πεις ότι θα τελειώσει το ένα, θα ξεκινήσει το άλλο. Υπάρχει παγίδα, αφού πλέον πέρασε η ομάδα από την Τρίπολη, να το πάμε 31 ναι, Ιανουαρίου. Ναι. Όταν λέω υπάρχει χρόνος, δεν σου επιτρέπεται πλέον να μην λειτουργείς με τόσο πίεση, γιατί αν τα πράγματα χθες δεν πήγαιναν καλά, σήμερα θα είχαμε 10.000 φωνές, φέρε τον Μπέρκ τώρα να μας σώσει, γιατί χωρίς τον Μπρίγκοβιτς δεν μπορούμε, θα χάσουμε το πρωτάθλημα κτλ. Δεν υπάρχει αυτή η πίεση σε τόσο μεγάλο βαθμό. Να δει ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει με τις ανανεώσεις. Κρέσπο Βαρέλα σε πρώτο πλάνο, Μπίσες Βαρκάνια Σάχοφ σε δεύτερο. Να έρθει ο Χαφ επιτέλους και να έρθει και επιθετικός.
Σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες, σε μια εβδομάδα. Νομίζω μέσα στην εβδομάδα πρέπει να έχουμε σίγουρα νεότερα. Θα πρέπει δηλαδή. Δεν σου λέω κάτι για σένα, αλλά... Όχι, όχι, θα πρέπει να γίνει αυτό. Τώρα ρωτάω αν θα γίνει όντως. Στον ΠΑΟΚ οι ρυθμοί είναι λίγο διαφορετικοί πολλές φορές. Αλλά ότι πρέπει να προχωρήσουν αυτές τις περιπτώσεις για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, πρέπει. Σίγουρα. Το ότι η ομάδα πήγε χθες με... Μάλλον χωρίς αμυντικό χαφ καθαρό αιμο. Δεν είναι τιμητικό για τον ΠΑΟΚ. Σκέψου στη φάση του Σάκοφ που χτύπησε στο γόνατο και λίγο για μερικά λεπτά πάγωσαν όλοι. Θα έπρεπε ο Παλογιάννης, δεν φοβάμαι καθόλου τον Παλογιάννη, να ξέρετε. Ναι, και εγώ με Σταύρο είμαι. Τον Παλογιάννη δεν τον φοβάμαι καθόλου. Είναι τεράστιο που λένε. Ναι, αλλά εντάξει, να μου πεις τότε ήταν και το σκόρμπερ του ΠΑΟΚ. Απλά εγώ δεν θα πάω σε meeting με το Σαββίδι να χάσει ομάδα μετά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ναι. Ναι, αλλά. Κρίστη το ότι βρήκε του πέρα στο βίντεο με σοκάρι. Και μόνο το γεγονός ότι έφτασες τώρα σε εκείνο το σημείο να χτυπάει ο Σάκοφ και να μην έχεις άλλον. Μάλλον να έχεις τον Παλογιάννη τέλος πάντων. Να είναι ο Κάνιας εκτός, να σε πονάει η καρδιά σου. Ο Κάνιας που χωρίς να έχει ανανεώσει την αντικατάσταση αυτή τη στιγμή, δηλαδή με το που επιστρέψει και είναι καλά, δεν θα μπορεί να βγει από την ομάδα. Είναι θέμα. Για πόσο. Γιατί επιστρέφει ο Κάνιας. Πώς τον αφήνεις εκτός. Ποιόνα. Τον Κάνιας. Ο Κάνιας που δεν έχει ανανεώσει και είναι αντικατάσταση αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν είναι. Είναι ανάγκη για τον ΠΑΟΚ να πάρει ένα χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το γεγονός ότι δεν ανανεώνει τον Κάνιας είναι ένας ακόμη λόγος να το κάνει, γιατί έτσι και αλλιώς το καλοκαίρι θα πάει να πάρει ένα τέτοιο. Ναι. Δηλαδή δεν φορτώνεται το ρόστερ του με κάτι που δεν θα το χρειαστεί στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν, αν θες να πάρεις παίκτη προοπτικής, πάρ' τον στα χαφ. Αν είναι να πάρεις κάποιον center for, πάρω ότι πας να πάρεις τον Μπονατίνη, που δεν είναι κακός παίχτης. Ωραία, μην θεωρούμε ότι ο Μπονατίνη είναι κακός παίχτης. Απλά δεν είναι κάτι σίγουρο. Ναι, εδώ σκεφτόμαστε ότι εκτός από μια ποδοσφαιρική ομάδα είναι και μια ανώνυμη εταιρεία. Ωραία, έχει project ο ΠΑΟΚ να δουλέψει στην επίθεση. Αν να πάρει, έμεινε ελεύθερο στον Εγρέδο. Ναι. Έμεινε ελεύθερο στον Εγρέδο. Στα 32 πόσο είναι. Αν πάρει στον Εγρέδο, μετά η άλλη η λευκή πετσέτα. Πάρτιν. Ωραία. Τελείωσε τον πάντα. Ναι. Δεν είναι ο Μπέρκ μόνο. Ο Μπέρκ ζητάει πολλά λεφτά. Ο Νεκρέδο είναι ελεύθερος. Ούτε ομάδα, ούτε το ένα, ούτε το άλλο, το παράλληλο. Τίποτα. Και είναι ενεργός. 9 γκολ, 11 παιχνίδια από ό,τι έβλεπα. Και έχει άκρες ο ΠΑΟΚ να μάθει από εκεί. Πράγματα. Σε τι κατάσταση είναι, τι χαρακτήρα είναι, αν είναι επαγγελματίας, δεν είναι επαγγελματίας κτλ. Ωραία. Πάρε κάτι σίγουρο. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Έχει έναν γύρο ακόμα. Έναν γύρο είναι ακόμα. Είναι 15 μάτς Σταύρο και αγάπη. Και άλλα 6 αν ο ΠΑΟΚ φτάσει μέχρι το τελικό κυπέλλου. Είναι 21 παιχνίδια. 21 παιχνίδια. Εντάξει, και υπάρχει μία σειρά αγώνων που θα κρίνουν τα πάντα με ΑΕΚ, Άρη, ναι. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Ατρόμητο. Αυτά είναι. Από 3 Φεβρουαρίου ξεκινάει αυτό το σερί. Θα μας επιτρέψετε να διαφωνήσουμε στην προσέγγιση Σεντερφόρ. Εγώ το βλέπω αλλιώς το πράγμα. Είναι ωραίο να έχει πάρει ο ΠΑΟΚ μια κεντρική απόφαση ότι θα πάει σε επιλογές μεταπολιτικής αξίας. Καλό είναι αυτό. Αλλά όχι πάνω σε παίκτες που, σε θέσεις που έχουμε τέτοιους. Σωστά όμως το έθεσες. Μπορεί να είναι δεδομένη η παραχώρηση κουλούρ το καλοκαίρι. Αυτό είναι ένα μπορεί το οποίο ναι. Το πίσω μέρος του μυαλού μου, ρε φίλε, και να είχαμε να λέγαμε. Είναι με βάση τη λογική. Έχει λογική έτσι όμως. Αν συμβαίνει αυτό, έχει μια λογική. Ναι. Αν δεν συμβαίνει αυτό. Ναι, από τα είπες, δεν θα λέμε. Έχει αρνηθεί ο ΠΑΟΚ. Τρεις προτάσεις για τον Γιαννούλη, ναι. Με τη χθεσινή από τη Σαμπτόρια με 2,6. Ωραία. Που σημαίνει αυτομάτως ότι ο ΠΑΟΚ θεωρεί ότι ο παίκτης που έρχεται από τον Ατρόμητο, εντάξει, αν έχει 2,6 παίζοντας σε αυτόν, αν παίξει στον ΠΑΟΚ, θα πάει στα 6. Ωραία. Άρα το ίδιο πρέπει να ισχύει για τον Κουλούρη. Και εδώ δεν υπάρχει ένας λογικός σειρμός στο σκεπτικό. Κατάλαβες τι σου λέω. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι. Και μπορείς να ποντάρεις το θα. Δηλαδή είναι εύκολο αυτό. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ αυτό που λέω. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ σκέφτεται διαφορετικά. Δεν έχουμε συναντηθεί, δεν ξέρω αν το κάνουν επίτηδες. Δεν έχουμε συναντηθεί Μπράγκο. Σε λογική σε κανένα επίπεδο. Ναι. Ο Μάριο Μπράγκο ξέρει τον Πολατή, είναι μια ιστορία, αυτό τον πήρε εκεί. Ναι. Ωραία. Αισθάνεται πιο οικία, δεν θέλει να κάνει μια επιλογή τέτοια. Εντάξει. Ναι, όταν όμως αλλάζεις στελέχη όλη την ώρα, καθάστε να κάνει το κοντό και το μακρύ του. Αδερφέ, εδώ και το κόλος μου.
Ναι, εδώ κοιτάμε την ομάδα κυρίως. Ο Πολατίνης θα παίξει βασικός τέλη Μαρτίου. Ναι. Ο Λουτσέσκου δεν βάζει τη μάνα του. Κατευθείαν. Κατευθείαν να παίξει. Εγώ ώρες απορώ το τι ακριβώς κάνει το τμήμα σκάουτινγκ. Όχι τα παιδιά πώς δουλεύουν. Το τμήμα σκάουτινγκ, άκου να δεις. Ούτε μια χαρά δουλεύουν, ούτε δεν είναι. Στο μέτρο του που μπορούν αριστερά. Δεν είναι η απόφαση δική τους. Με αυτό πέρα το, ναι, δουλεύει. Το τμήμα σκάουτινγκ τι κάνει. Βλέπει ποιες είναι οι επιλογές αυτές. Ποιοι μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι, αυτοί. Να, η λίστα, ναι. Ποια είναι στα επίπεδα που μπορεί ο Πάκος να χτυπήσει, αυτοί. Ποιοι είναι παίκτες προοπτικής, αυτοί. Και παραδίδει λίστες. Και παίρνουμε αυτό που ξέρουμε. Και πάει το. Και δηλαδή, αποφασίζει... δηλαδή, ποια επιλογή θυμάζει που ήταν προϊόν σκάουτινγκ, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Κάνιες. Κρέσπο. Ο Ακπόμ. Δεν ξέρω, εγώ με τα χρήματα που μπορεί ο να. Γιατί ήταν στο σκάουτινγκ του Πάου. Ήταν και τις προηγούμενες σεζόν τις μεταγραφικές στις λίστες. Ήταν. Μου φαίνεται αδιανόητο ο ΠΑΟΚ να έχει αυτά τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει. Έχει μια άνηση. Μπορεί να δώσει και δύο φράγκα παραπάνω. Ναι. Να έχει τραυματιστεί ο Βέρμπουμ 20 του Δεκεμβρίου. 17 Δεκεμβρίου. 17, 17 ναι. Δεκεμβρίου. Ναι. Συμπληρώνουμε ένα μήνα και ο ΠΑΟΚ ακόμα ψάχνει. Και όταν ρωτάς, υπάρχουν πέσεις για παίκτες. 20 του μηνός, θα σου πω εγώ το πιο εκνευριστικό. Αφού έχουμε αυτούς τώρα, αλλού και εγώ είμαστε. Ποιους έχουμε, ρε. Που για τους ο Σάχοφ, η μεγαλύτερη του μαγιά είναι ότι παίζει ένα παιχνίδι, βάζει τα πόδια του στη φωτιά. Ωραία. Δίνει το καλύτερο για την ομάδα. Στην προσπάθειά του να πάρει ένα συμβόλαιο κι αυτός. Ενώ δεν έχει συμβόλαιο. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Σάχοφ να είναι άλλος χαρακτήρας. Να με γράψει εκεί που δεν χωρά μελάνη και εγώ να πάω στην Τρίπολη χθες και να έχω δύο κόνους στον άξονά μου. Στο είχα πει ότι έχει πάω την ευτυχία μέσα στο όλο αυτό που γίνεται ότι είναι καλοί χαρακτήρες σχεδόν όλοι τους. Όλοι τους. Και πάμε λοιπόν στον χαρακτήρα τον ιδιαίτερο. Τον Ουάλτα τον έχουμε χαϊδέψει πολλές φορές. Ότι έχει το χαβαλέ του, είναι ωραίος, αούσου του. Με αυτό που γίνεται χθες, νομίζω ότι υπογράφει την φυγή του. Ναι. Δηλαδή, για κάποιον που δεν ξέρει πώς λειτουργεί μια ομάδα, το να πας να ζητήσεις μια άδεια για να πας στην Αθήνα με ένα φίλο σου, μπορεί να μην είναι τίποτα. Το να το κάνεις αυτό μουτρωμένος, να περνάς από την κερκίδα, να χαιρετάς και να αποχαιρετάς. Ωραία, να λες ότι θέλω να φύγω να πάω στην Αθήνα. Να έχεις κάτι μούτρα μέχρι κάτω, τη στιγμή που η ομάδα έχει κάνει μια τόσο μεγάλη νίκη. Και εσύ μέσα σου θεωρείς ότι έπρεπε να παίξεις. Τότε νομίζω ότι δεν καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι. Ναι. Βάζεις τον εαυτό σου από πάνω. Ναι. Πάλι. Και να πεις ότι έκανε κάποια αλλαγή ο Λουτσέσκου που δεν του βγήκε. Εντάξει, υπήρξε και η απρόβλεπτη αποχώρηση του Μάτος. Όχι, δεν θα απολογηθούμε που δεν μπήκε ο Άρτα. Ναι, εννοείται ρε φίλε. Ναι. Σιγά να απολογηθεί ο Λουτσέσκου ή εμείς ή ο καθένας για τον Άρτα τώρα. Έτσι κι αλλιώς, ο Ερίκη είναι stand-by. Αν φύγει ο ένας, αρθεί ο άλλος. Αυτό είναι το deal, δεν παίρνουν και οι δύο. Είναι και το θέμα δεν μπορεί ξένους. Να αντέξει ένας οργανισμός δύο τέτοιους. Και είναι και το θέμα του ξένου. Ναι, είναι και το θέμα του ξένου, είναι και δύο τρελοί κανονικοί, δηλαδή δεν βγάζει άκρη. Mm. Ο κόσμος, ξέρεις, διαβάζω κάτι φίλους από θεών τον Ερίκη. Και προσπαθείς να τους εξηγήσεις, αγόρι μου, ότι ρε παιδιά, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άσκηση το καλοκαίρι. Δεν βγαίνει η άσκηση. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, λες και έχουμε κανένα προσωπικό με τον Ερίκη. Δεν είναι παίκτη ομάδα. Είναι παίκτη game changer. Αυτό είναι ο ρόλο του. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει και ο Άρντα. Αυτή είναι η ρόλη. Δύο τέτοιου δεν μπορώ να έχω. Δύο τέτοιου όχι, αλλά επειδή πρέπει να έχει έναν όπω πολύ σωστά λε, εγώ προτιμάω φίλε με χίλια τον Ερίκε που θα σου δώσει και δύο, τρία, τέσσερα γκολ και δύο assist. Ο Άρντα έχει μείνει στη Λισαβόνα τον γκολ που πέτυχε. Ανεξάρτητα αν υπάρχει ένα μικρό κομμάτι που τον βλέπει μέσα να τριγυρνάει με την μπάλα και να παθαίνει αμόκ. Πεκταρά μου, μόνο εσύ κτλ. Εντάξει, okay. Δεν θα λείψει κανέναν ο Άρντα. Εμένα με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ από το καλοκαίρι ακόμα και γενικότερα δεν το θεωρώ, σούπερ ανώριμο σε όλες τις εκφάνσεις. Το πώς εκφράζεται, το πώς λειτουργεί, το πώς παγωνίζεται, το πώς πιστεύει για τον εαυτό του. Εντάξει. Μία, δύο, τρεις, πέντε. Φαντάζομαι ότι συμφωνεί ότι δεν θα πάρει. Μόνο επειδή δεν κάνουμε εμείς δική μας τοποθέτηση τώρα, αλλά κάνουμε και δική μας μάλλον, αλλά υπάρχει πλέον και ένα κλίμα από τον ΠΑΟΚ συγκεκριμένο. Κούρασε. Ναι, αυτό το έχει κάνει πόσες φορές. Κούρασε και δεν παλεύεται άλλο. Δηλαδή πέρυσι ήταν χαρούμενο ο Πρίγκιπης και ο Μπίσεφα που δεν παίζανε Δεκέμβριο-Γενάρη. Ή τώρα είναι χαρούμενο ο Ελκαντουρί που δεν παίζει. Μπήκαν κάτω από την ομάδα, ρε φίλο μου. Το κάνουν υπομονή άλλοι και άλλοι. Δηλαδή ο Σάχοφ είναι χαρούμενο.
που μία παίζει, δύο δεν παίζει. Δεν πιστεύει και αυτό ότι πρέπει να παίζει κάθε Κυριακή. Πιστεύει και ο Σάκοφ. Που δεν έχει και συμβόλαιο ο Σάκοφ, έτσι. Όλοι αυτοί πήγαν κάτω από την ομάδα γιατί κατάλαβαν ότι η ομάδα πάει τρένο και αν δεν πάει ο κάθε παίκτη με τα νερά του Λουτσέσκου θα είναι εκτός ομάδας. Για μένα ο Λουτσέσκου έχει κερδίσει το δικαίωμα να βάζει όποιον γουστάρει. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, αν βάλει το Κίτσιου φορ, δεν θα απολογηθεί ο Λουτσέσκου, φίλε. Έχει κερδίσει το δικαίωμα. Και είναι ένα Σουάρντα που μία φεύγει για την προπόνηση, γιατί δεν είναι, μία φεύγει αυτό, γυρνάει αυτό, μηνύματα, βιντεάκια, ναι, χαβαλέ, ξανά μηνύματα, ξανά φεύγει και γκρίνια και μούτρα και όπου βρεθεί και όπου αισθανθεί, δεν με βάζει ο Λουτσέσκου και δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Ναι, εντάξει, το, okay. Αυτό είναι το κακό, το συζητάει κιόλα πολύ. Οκ, okay. Έλεος. Ναι, θελειώνει λίγο το παραμυθάκι. Θα του κρατήσουμε φίλο στο Instagram και στο Facebook για τα βιντεάκια του και που θα πάει. Αλλά ρε φίλε, μέχρι, εντάξει, μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, μετά από τέτοια νίκη, τώρα ασχολήθηκε ο οργανισμός ΠΑΟΚ με τον Ουάρα και ο κόσμος. Το χειρόδοξο ποιο είναι. Ότι ακούγαμε αέρα αυτή τη διαδρομή που κάναμε μέχρι να φτάσουμε στο δρόμο. Μουσικούλα, το έχω ξαναπεί, ρε φίλε, γιατί να ακούσε αέρα. Μαθαίναμε να δούμε, ρε φίλε, πώς θα αντιμετωπίζουν. Ναι. Δεν ακούω αέρα εδώ, καλύτερα πρεζάκες. Σε παγκάκι, στο ταβαρίνο. Ναι, ωραία, να λιώνω. Εντάξει, ναι, ναι. Και ενώ ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την νίκη που έχει κάνει, αυτό που είναι στο στούντιο αναλύει την υπόθεση Ουάρντα. Προσφέρεται για να το κάνει, ο Σταύρο. Ναι, δηλαδή. Του δίνει την ευκαιρία. Άντε, ένα γόνο σε μια γωνία, ναι. Ο Ουάρντα. Ο Ουάρντα και ο Ουάρντα. Τέλος πάντων, επειδή πρέπει να πιάσουμε. Ξέρεις ότι η ιερά είναι του ΠΑΟΚ, ε? Τι. Εξυπηρετεί ΠΑΟΚ η ιερά. Το ξέρεις. Θα σου διαβάσω λίγο δύο. Τώρα, λοιπόν, υπήρχε χθες. Γιατί λόγω των μεταδόσεων με τη Σιωβά. Απίστευτα πράγματα. Η μετάδοση της ΕΡΑ Σπόρο στο μάτι της Τρίπολης. Εκεί που ο Αστέρας αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Σε ένα μάτσο που οι αρκάδες. Στο ημίχρονο το γράψαν τα παιδιά. Βιάστηκαν. Έχουν στο πρώτο ημίχρονο 9 τελικές, στις 7 στο τέρμα και ο ΠΑΟΚ μόλις μία τελική. Σε αυτό το μάτσο λοιπόν ακούστηκε όχι μία-δύο φορές, αλλά 9 φορές τα πρώτα 45 λεπτά πως οι αποφάσεις του διαιτητή Σκουλά διαμορφώνουν το αποτέλεσμα. Ναι, καλά διαβάσατε. Αυτό ακούστηκε. Από τον Δέλτα Μαλισιώφα που κάνει την περιγραφή από την πόλη της Αρκαδίας. Βλέπετε, πρέπει να έχουν μεγάλο άγχος στο κρατικό ραδιόφωνο για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Με όλα αυτά που ακούγονται, οι ακροατές θα παρακαλάνε να βάλει γκολο ΠΑΟΚ και να μην ακούνε άλλο τα ίδια. Πάντως τέτοια ευαισθησία δεν έχουμε δει από το κρατικό κανάλι σε εμάς το Ολυμπιακό. Μιλάμε, ρε, εσύ. Γιατί είμαστε. Επιστήμονες. Εκεί που έχουν γίνει όργια από την εξυγίαση και την διαιτησία. Είναι αλλιώς με τον Ολυμπιακό, αλλιώς με τον ΠΑΟΚ. Βλέπετε, στο κρατικό ραδιόφωνο έχουν τις συμπάθειές τους. Γιατί να το κρύψουν άλλωστε. Το διαβάσαμε και αυτό. Από ένα πάρα πολύ ωραίο site. Που μπορείς να μπεις και να γελάσεις αρκετά. Γράφονται αλήθειες. Κλείσαμε και με τον Ουάρντα. Κλείσαμε και τον Ουάρντα. Πρέπει να πάμε και στο μπάσκετ, φίλε. Πάμε και στο μπάσκετ. Εκπληκτικός ΠΑΟΚ. Εγώ είχα το βλέπω μου σε σένα. Δεν στο κρύβω. Σε έπιασε λίγο η κάμερα αρκετές φορές. Τι λίγο. Εγώ εκεί έβλεπα. Δηλαδή περίμενα με αγωνία να πάει να φύγει μπάλα στο άλλο καλάθι. Συμφωνία. Τι, γιατί. Φαίνεσαι σιγά. Πολλές φορές, δεν ξέρω γιατί, είχες άγχος. Κάθε δύο λεπτά κάτι έβαζε τσέπη του μπουφάν. Έβαζε τσέπη, έβγαζες, έβαζες γυαλιά, έβγαζες ξανά τον μπουφάν. Ξανά. Γιατί. Τίποτα, θα σπρώξουμε το θέμα της παρακάμερας. Τέσσερις φάσεις να είσαι ήρεμος. Αυτό. Στην πέμπτη φάση όρθιος. Ναι, 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 κανονικά. Σαν την τούπο παλιά που πήγες. Κίνηση προς τα μπροστά. Κίνηση προς τα πίσω, να κυνηγάς τον διαιτητή. Τζαρούχα, έπαθα μοκ. Την καταλάβαμε. Αμοκ. Ξανά με τα ηρεμία, μετά ξανά έκρηξη. Σε παρακολουθούσαμε, όπως κατάλαβες. Πρέπει να έχω κάνει το καλύτερο ρεπερτόριο της ζωής μου. Όλα μαζί. Όλα, όλα. Ό,τι υπάρχει. Εντάξει, στα ελληνικά είσαι πολύ δυνατός. Και στα αγγλικά. Αλλά στα ελληνικά είσαι πιο δυνατός. Έπαθα αμοκ. Δηλαδή δεν έβλεπα μπροστά μου. Ήθελα να μπω μέσα. Πραγματικά καταλαβαίνω τον κόσμο που θέλει να μπει μέσα στο γήπεδο. Και εκεί είναι πολύ κοντά, είναι επικίνδυνο. Θα πρέπει να μου βάλουν ένα plexiglass. Κρατήστε με. Να σε κάνουν όπως στις δίκες των ναζιστών, μέσα σε γυάλινα. Με ένα όργανο της τάξης, λέω: κοιτάξτε, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Άμα μπω μέσα, δεν μετράει ότι δεν τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Μου λέει: δεν το καταλαβαίνω. Δεν τιμωρεί το ΠΑΟΚ. Α, με τιμωρήσει η Ένωση Συντακτών, λέω. Δεν θα πάει φάει πρόστιμο ο ΠΑΟΚ. Για ρεπορτάζ δεν θα μπει, γιατί θα μπει. Για ρεπορτάζ. Ας περάσουμε το μήνυμα ότι δεν πρέπει να μπαίνει κανείς μέσα, βέβαια. Ναι, δεν πρέπει να μπαίνει κανείς μέσα, αλλά αν τύχει και μπει ένας δημοσιογράφος, πρέπει να διευκρινίσουμε αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να διευκρινιστεί. Υπάρχει ένα κενό ξεκάθαρο. Δεν είμαι πάω, κρυφή, είμαι δημοσιογράφος. Είμαι ένα ανεξάρτητο λειτουργήμα. Μπαίνω να κάνω τη δουλειά μου. Τη δουλειά μου πήγα να κάνω. Υπαντήξω οι συνθήκες, δηλαδή τι άλλο να κάνω. Πολεμάω για τη δουλειά μου. Εκεί που έτρεχα, σκόνταψα και κόλλησε το χέρι μου στο πρόσωπο του διαιτητή. Τι. Τι. Του. Προσπαθώ να το γενικεύσω να μην. Του διαιτητή. Φοβερά πράγματα στο παλατάκι. Τέλος πάντων, πάμε να βγάλουμε και Μοσχοβίτη. Πρέπει να πέρασε καλά.
Ναι. Μετά το διάλειμμα. Διάλειμμα. Λοιπόν, μαζί μας είναι τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας, σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές, πλήρης ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Γεια σας, παιδιά, το ασπρόμαυρο κουκάκι. Γίνεται κάποια κίνηση από την ΠΑΕ για ανανέωση Πασχαλάκη. Πολλά ακούγονται εδώ για πιθανή πρόταση. Απάντησε, Σταύρο. Θα γίνει. Θα γίνει. Απάντησε ο μελλοντολόγος. Λοιπόν, Σταύρος Κόλκας. Ένα κατάστημα Alter Ego στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 12. Ένα στην Καλαμαριά, Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για όλα τα σχέδια. Naxus, τα κορυφαία παπούτσια στην πόλη και όχι μόνο, που μπορείτε να βρείτε και να φορέσετε. Υπάρχουν καταστήματα και στην πλατεία Αγίας Σοφίας και στο Mediterranean Cosmos και στο Ελευθέρως Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν και πολλά στόκ με φανταστικές τιμές. Ξεκίνησαν από σήμερα νομίζω και επίσημα οι εκτόσεις. 30% και μέσα από το NACGR και στα καταστήματα και 70% μπορεί και 80% στα καταστήματα στόκ σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Στο NAC.gr όλες οι επιλογές με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και θυμίζουμε ότι και ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια της σεζόν πολιτικά παπούτσια Naxus. Σας υπενθυμίζω την ανάγκη να κλείσετε εγκαίρως όσοι θέλετε να πάτε στον Τάκη Ζαχαράτο τις θέσεις σας στο θέατρο Βεργίνα, γιατί πραγματικά γίνεται μακελιό σε κάθε παράσταση. Σήμερα 9 παρατέταρτο, Πέμπτη, 9 παρατέταρτο, Παρασκευή 10 παρατέταρτο, Σάββατο 10 παρατέταρτο, Κυριακή 9 παρατέταρτο, οι 4 επόμενες παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, στα καταστήματα public, στο ticketservices.gr και τηλεφωνικά στο 210-7-23-456 και 7. Αν θέλετε πληροφορίες, πάρετε ένα τηλέφωνο στο θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Μαζί μας είναι ξανά το Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, όπου παρακολουθείτε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά, δύο κλάδοι που έχουν σαφώς μεγάλη εξέλιξη και προοπτική, και μπορείτε να γίνετε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίας bartender, σεμινάρια στο service και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310-22-29-62, Εθνικής Αμήνης 14 θα βρείτε τα Data Labs, και πληροφορίες στο datalabs.edu.gr. Έχετε ακόμα 25 λεπτά για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια για το μάτσο του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο το ερχόμενο Σάββατο. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο. Έχω δύο μηνύματα χωρίς ονοματεπώνυμο, αλλά θα μπείτε κανονικά στην κλήρωση. Αλλά καλό θα είναι να στέλνετε και το ονοματεπώνυμο. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Πάμε τελευταίο διάλειμμα. Για λοιπόν, να ασχοληθούμε με το κορυφαίο τμήμα του ΠΑΟΚ. Αφού πω ότι έχετε ακόμα 10 λεπτάκια και λίγο παραπάνω για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο το Σάββατο. 10 λεπτά και πώς τα βγάζεις, πάτε. 10 λεπτά, ρε φίλε, παραπέντε, κάνουμε την κλήρωση. Να δώσουμε χρόνο στην επόμενη εκπομπή. Εμείς είμαστε επαγγελματίες. Δεν κλείνουμε και 5 και 10. Το repress.gr. Το ανάλυσε. Και 56 και 57. Μέχρι να κάνουμε και την κλήρωση. FM και ενώ ΠΑΟΚ με το επώνυμο 545-26. Ωραία. Έχουμε μοσχοβητή. Απίστευτο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Τρίτη περίοδος για σεμινάριο. Και ο ΠΑΟΚ καταφέρνει στην τρίτη περίοδο να χάσει ένα εντός παιδιά σουτ, που είναι το γκος από το κέντρο, το τρίποντο σε νεκρό χρόνο που δεν πάει και άσχημα. Ναι. Δηλαδή μπορούσε να μπει κιόλας. Νίκο Μοσχοβίτη. Χαίρετε. Γεια σου, Νίκο. Χαίρετε. Τι γίνεται, έτσι. Όλα καλά. Γελάω με Γιαννούλη που έδωσε άντερ. Τα σφίγγει τα παιχνίδια. Πώς έπεσε έτσι έξω. Δεν πέφτει συνήθως. Ναι, αυτό είναι πέρα την πλάκα τώρα, αυτό είναι έκπληξη. Άκου να δεις, επειδή έχει τύχει να ακούσω τον Γιάννη σε μια εκπομπή που έλεγε ότι... Μας έκανε την τιμή. Όχι ρε εσύ, πολλές ακούω, σε μια λοιπόν έλεγε ο Γιάννης ότι του έχει μείνει ότι τα μάτια του Πεδουλάκη είναι στο άντερ, από παλιά, το Παναθηναϊκό ακόμα. Ότι τα σφίγγει. Ναι, και προφανώς κράτησε αυτό και... Για νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αργύρη Πεδουλάκη, ο οποίος επί 40 λεπτά έπαιζε με αλλαγές σε όλα τα screen, και παρότι ο ΠΑΟΚ ήταν έτοιμος να τις αντιμετωπίσει, δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι στόχευε να μείνει ο Γκος με ψηλότερο παίχτη, ο Γκος να παίξει ή ο Χάτσερ, ωραία, ο ΠΑΟΚ τα έβαζε όλα και ο Πεδουλάκης δεν άλλαζε αυτή την άμυνα. Και εκτός από αυτό, στην τρίτη περίοδο στην οποία ο ΠΑΟΚ τα βάζει όλα, δηλαδή πραγματικά όλα στην κυριολεξία, δεν έχει πάρει ρε φίλε ούτε ένα time out να χαλάσει κάποιο ρυθμό. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει βρει τρομερό ρυθμό, έτσι, είτε σε γρήγορες επιθέσεις, είτε σε πέντε. Ότι τα βάζει όλα δεν σημαίνει ότι είναι φυσιολογικό, για ποια είναι όλα ελεύθερα.
Δεν είναι δηλαδή ότι κρέμεται κανείς σε καμιά άμυνα από πάνω τους παίκτες μας. Ναι, μα και είναι σουτ τα οποία έχουν βγει στα χέρια. Δηλαδή όταν, όταν μένει ο κοντός με το ψηλό, ο κοντός του ΠΑΟΚ με ένα ψηλό του αντιπάλου στην κορυφή του τριπόντου, προφανώς θα παίξει ένας εναντίον ενός. Έτσι. Και άμα είναι ο Γκος που ήταν σε καλή μέρα ή ο Χάτα που ήταν επίσης σε καλή μέρα, αντίο, αφού ήταν όλο το βράδυ. Εντάξει. Και σου εμφανίζεται σε κάποια φάση και ο Κόνιαρης τα βάζει κι αυτός. Βγαίνει και ο Μαργαρίτης στη γωνία, βάζει και δύο κι αυτός. Ωραία. Και λες τώρα τι γίνεται. Έκανε τρομερή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο πάνω στον Χαρό. Αυτό δεν αποτυπώνεται στα νούμερα, γιατί ο Αμερικανός τελείωσε το μάτς με 18 πόντους και 9 ασίστ. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε την επιρροή που είχε στο παιχνίδι του Περιστέριου στο πρώτο. Δηλαδή, επειδή το Περιστέρι περιφερειακά τα περίμενε όλα από αυτόν, σε αυτό το μάτς, γιατί ο Γκρέι, ας πούμε, δεν ήταν σε καλή μέρα, ένας καλός guard forward μπορεί και να απειλήσει και από μακριά, ή ας πούμε δεν βρήκε πράγματα από το Βασιλόπουλο πολλά στην επίθεση. Ό,τι είχε να κάνει με δημιουργία το περίμενε από το Χάρο. Ο Κόνιας σε αυτό το κομμάτι έκανε τρομερή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο και βέβαια είχε 3 στα 5 τρίποντα. Ο Κόνιας είναι παίχτης ο οποίος έχει κερδίσει διαγωνισμό τριπώντων στο πέρσινο All-Star Game. Εγώ νομίζω ότι τέτοια ποσοστά μπορεί να τα έχει εφόσον παίρνει σουτ. Πολλές φορές το σκέφτεται λίγο παραπάνω, το φοβάται λίγο παραπάνω, δεν ξέρω. Αλλά βοήθησε και στο κομμάτι της περιφερειακής ευστοχίας και στο τρίποντο και σε αυτός. Και αυτός. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατήσει αυτό το πράγμα, πραγματικά. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να ανταποκριθεί με ελάχιστους ψηλούς και αυτά τα κοντά σχήματα. Μέχρι τώρα του βγαίνει άψογα. Πάει τώρα, καλά τώρα είναι το απόλυτο crash test, εντάξει. Αυτό σου λέω κι εγώ. Τώρα είναι το ένα στοίχημα, ας πούμε, μπροστά σου. Δεν ξέρω πόση ενέργεια μπορεί να βρει μετά την ενέργεια που ξόδεψε απέναντι στο Περιστέρι, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο αναγκάστηκε ο ΠΑΟΚ να πιεστεί από πολύ νωρίς. Έλεγε ο Τσαρουχά, αυτή εδώ την απίθανη. Ωραία. Ναι. Που δεν πρέπει να σφυρίζει ούτε το τροχονόμο δεν πρέπει να κάνει. Δηλαδή δεν που, ξέρουν όλοι, που ξέρουν όλοι τι εστί κάθε φορά όπου πηγαίνει, αλλά δεν έχει κανένα απολύτως ενδιασμό να κάνει αυτά τα οποία κάνει. Ναι. Αδιανόητο, στα μούτρα μας μπροστά. Κυριολεκτικά στα μούτρα μας μπροστά. Ειδικά ένα φάουλ στον Αθηναίο στο τρίποντο, φίλε, μπροστά στα μάτια της. Ναι. Δεν γίνεται, δηλαδή. Δεν περνάει από το μυαλό μου, δηλαδή, πώς τόλμησε να μην το σφυρίξει. Δεν υπάρχει παιχνίδι στο οποίο να ορίζεται τσαρουχά, ή τσαρούχα μάλλον, συγγνώμη, εντάξει, να μην γίνεται φασαρία γύρω από αυτήν πριν από το μάτς, να ξέρουν όλοι πάνω κάτω πώς θα πάει τα σφυρίγματά της και να έρχεται στο παιχνίδι και να σφυρίζει ακριβώς έτσι. Ναι, είναι φοβερό. Δεν μας άρεσε. Είναι φοβερό. Τέλος πάντων. Ναι. Έχει κάποιο κονέ, είναι κόρη ναι, πέλεπα. Στην ΕΟΚ, είναι από αυτή εδώ την κλίκα. Όλο και κάποιος θα έχει. Ναι. Μήπως ο Μπάς ήταν παλιά κομισάριος, διαιτητής, κάτι. Καγκελάριος να ήταν, θα μπορούσε να τα κάνει αυτά αριστερά. Τι κομισάριος το. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, okay, το προσπερνάμε. Το προσπερνάμε. Η ομάδα πότε ταξιδεύει σήμερα? Η ομάδα φεύγει αύριο. Ναι. Το μάτς με την Αντέρ είναι το βράδυ της Τετάρτης στις 9.30. Θα επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά όχι στη Θεσσαλονίκη, από το Παρίσι. Μετά θα κατέβει Αθήνα και μετά θα πάει στο Ρέθυμνο την Πέμπτη, θα μείνει εκεί μέχρι το μάτς του Σαββάτου. Και θα γυρίσει Θεσσαλονίκη Κυριακή. Οπότε αυτό που πες και εσύ, αυτή η εβδομάδα είναι ένα crash test, γιατί είναι και πολύ απαιτητικό το παιχνίδι της Τετάρτης. Έτσι. Δεν είναι ότι έχει έναν αντίπαλο που είναι του χεριού της, να το πω έτσι. Η Αντέρ είναι μια ομάδα που μοιάζει αρκετά με τον ΠΑΟΚ, λέω εγώ, και αυτή είναι με πολύ υψηλά ποσοστά στα τρίποντα. Είναι ομάδα που σουτάρει με 45% στο Champions League σχεδόν. Παρότι δεν έχει κάποιο τρομερό βάθος, δηλαδή έχει 10 παίχτες στο ρόστερ της, αλλά είναι 10 παίχτες οι οποίοι είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Είναι ομάδα που είναι και σε καλή ψυχολογία. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε με σχεδόν 50 πόντους Telekom Vones και το Σάββατο κέρδισε την πρωτοπόρο Βιλερμπάν στο τέλος. Η Βιλερμπάν που μέχρι αυτό το παιχνίδι είχε μία ήττα στη Γαλλία. Γι' αυτό λέω, όχι τρεις ήττες, είχε λάθος, δικό μου το λάθος. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι γιατί έχεις και μια ομάδα που είναι ποιοτική να αντιμετωπίσεις, την οποία μην ξεχνάμε πως την κέρδισε ο ΠΑΟΚ εδώ, έτσι. Ήταν ένα παιχνίδι που η Αντέρ νομίζω ήταν καλύτερη από τον ΠΑΟΚ σε μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Και στο τέλος έκανε εκείνο το λάθος αυτός ο παλίκαρος ο Γκάμπλ, έβαλε τη βολή ο Μαργαρίτης και ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Ναι, εκείνο το παιχνίδι. Ναι.
Κοίταξε, νομίζω πάνω ότι στην οικονομία της βαθμολογίας, τέλος πάντων και του Champions League, και να χάσει ο ΠΑΟΚ Τετάρτη, πάρει στη χέρια του είναι η κατάσταση. Παρότι είναι πιθανό να είναι εκτός τετράδας με τέτοιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν χάσει από την Αντέρ, η Αντέρ το φτάνει στις 6 νίκες, τον αφήνει και πίσω της, λογικά θα κερδίσει πάνω από ένα πόντο, αν τον κερδίσει. Η Χάπο Ελχολό νομίζω ότι παίζει μέσα στην έδρα της Όπαβα. Οπότε και στραλίνη είναι πιθανό να συνεχίσουν με νίκη και να τον αφήσουν πίσω του. Αλλά και πάλι ο ΠΑΟΚ έχει μετά δύο μάτς με τους δύο τελευταίους, τη Φριμπούρ και την Όπαβα, που είναι πιθανό οι δύο νίκες να του κάνουν να του φτάνουν. Είναι πιθανό. Αν καταφέρει να κερδίσει και στη Γαλλία, εντάξει, το συζητάμε. Τελείωσε μετά. Στο μείον 2 δεν είναι Ισραηλινή. Από τον ΠΑΟΚ. Στο μείον 2 δεν είναι. Όχι, δεν. Όχι. 6-4 είναι ο ΠΑΟΚ, 6-4 είναι η Χάπο Ελχολών, 5-5 είναι η Αντέρ. Έχουμε την ισοβαθμία με τη Χολών. Ναι. Με τη Χολών έχει την ισοβαθμία, ναι. Αυτό το λέω πάντα στη λογική. Αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να κερδίσει τη Γαλλία, έτσι. Ναι, δικό μου το λάθος. Δηλαδή, το να τελειώσει αυτή η αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ να είναι ξαφνικά εκτός τετράδας δεν είναι κάτι απίθανο και δεν σημαίνει ότι μένει εκτός πρόκρισης. Γιατί έχει μετά τα δύο μάτς με τους δύο τελευταίους. Με την Φριμπούρ και την Όπαβα. Και τελευταία αγωνιστική την Ερήφη, η οποία ήδη έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση και μαθηματικά και λογικά μέχρι τότε θα είναι και πρώτη τελευταία αγωνιστική. Έτσι. Οπότε, εντάξει, είναι παιχνίδι το οποίο είναι πολύ απαιτητικό, προφανώς κανένας θα πάει για να χάσει, έτσι. Απλά το λέω ότι βάζοντας λίγο κάτω τα μαθηματικά, βγαίνει η πρόκριση. Βγαίνει. Και βγαίνει γιατί ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να τα παιχνίδια τα οποία έχασε με τη Βόνη, ας πούμε, να τα έχει ματσάρει με τις νίκες που έχει κάνει με την Τενερίφη και τη Βενέτσια. Όσο έχει μπει ο Χάτσερ στην εξίσωση. Ωραία, και ο Τζόουνς, δύο παιδιά τα οποία είχαν τεράστιες μεταπτώσεις στην απόδοσή τους. Και τελευταία είναι σταθερή, καλή σταθερή. Δηλαδή δεν είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ο Τζόουνς πρέπει να έχει καμιά 60% στα τρίποντα τα τελευταία παιχνίδια. Ναι, στα τελευταία μπορεί. Στα τελευταία μπορεί να είναι. Τόσο ψηλά. Κοίτα, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο Χάτσερ. Γι' αυτό έχει έρθει ο Χάτσερ, γι' αυτό επιλέχθηκε το καλοκαίρι. Απλά δεν τον είχαμε δει. Έτσι. Δεν ξέρω, δεν είχε αυτοπεποίθηση, δεν του βγαίνα λίγο για τα παιχνίδια να κάνει αυτά τα οποία ξέρει καλά να κάνει. Στα δύο τελευταία μάτς με την Χολόν και με το Περιστέρι είναι ουσιαστικά ένας ακόμα γκος. Και γι' αυτό ήρθε και το καλοκαίρι, έτσι. Γι' αυτό αποκτήθηκε. Δηλαδή δίπλα στον γκος να υπάρχει ένας ακόμα παίχτης που μπορεί να κάνει ανάλογα πράγματα. Δηλαδή οι δύο παίχτες αυτοί ταιριάζουν αρκετά στα στοιχεία του παιχνιδιού τους. Δηλαδή είναι παίχτες που μπορούν να παίξουν ένας εναντίον ενός, μπορούν να απειλήσουν από μέση και μακρινή απόσταση, σουτάρουν μετά από τρίπλα, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να κοπεί. Να κοπεί, να αντιμετωπιστεί από την αντίπαλη άμυνα. Έτσι, μέχρι τώρα, ή μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ έπαιρνε πράγματα μόνο από τον Γκος. Τώρα παίρνει και από τον Χάτσερ. Και δεν είναι τυχαίο σε αυτά τα δύο μάτς. Ο ΠΑΟΚ έβαλε 92 με τη Χολόν και 87 με το Περιστέρι. Όταν έχει τόσο μεγάλο σκορ, δύσκολα χάνει. Έτσι και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι οι συγκεκριμένοι δύο όταν είναι σε καλή μέρα, έτσι, τραβάνε άμυνα πάνω, ξέρουν να πασάρουν, δεν είναι παίχτες δηλαδή που παίζουν μόνο ένας εναντίον ενός, έχουν τον τρόπο να χαλάνε ακριβώς την ισορροπία της αντίπαλης άμυνας, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε αυτό το σημείο, το ότι ο Χάτσερ βρήκε αυτοπεποίθηση και σιγά σιγά βγάζει αυτά τα οποία ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει. Και πώς δίνει αυτό το πράγμα η περιφέρεια, η πολύ δυνατή, τον χώρο μετά στο Μαργαρίτη. Να κάνει τη ζημιά όταν οι άλλοι προσπαθούν να προσαρμοστούν στην περιφέρεια τη δική σου. Όλα είναι μια αλυσίδα. Για μένα το θέμα του Μαργαρίτη είναι να είναι κομπλέ το κορμί του, ούτως ώστε τα λεπτά που είναι στο παρκέ να βγάζει την ποιότητά του. Μπορούν αυτά τα λεπτά να είναι 22, μακάρι να είναι 22. Μπορούν να είναι 15, εκεί ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα. Δηλαδή, σε αυτά τα μάτια τώρα στο ξεκίνημα, μην ξεχνάμε ότι η ομάδα προερχόταν από διακοπή ουσιαστικά του Champions League. Δηλαδή, είχε ένα παιχνίδι τη βδομάδα μέσα στις γιορτές. Τώρα μπαίνει ξανά στη διαδικασία των τριών αγώνων την εβδομάδα. Και να μην είμαστε άδικοι, sorry που σε διακόπτω, η συμβολή του Γκάρετ με το Περιστέρι ήταν συγκλονιστική. Συμφωνώ. Ο Γκάρετ, ένα επιθετικό rebound του Γκάρετ και ένα τρίποντο του Κόνιαρη τελειώσαν το παιχνίδι με το Περιστέρι. Εκεί που ο Γκος και ο Χάτσερ πήγανε στον πάγκο γιατί παίζανε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο και πρέπει να βάλουν κάποιες ανάσες. Νομίζω το σκορ είχε γίνει 70-61, βάζει, παίρνει ένα επιθετικό rebound τον Γκάρι και το κάνει 72-61, επιθετικό rebound ανάμεσα από δύο αντιπάλους και μετά ένα τρίποντο Κόνιαρης και τελειώνει. Για το Μαργαρίτη που λέγαμε, σου λέω, νομίζω είναι αυτό. Ότι τα λεπτά που είναι στο παρκέ να είναι καλά σωματικά, ούτως ώστε να μπορεί να κάνει αυτά τα οποία ξέρει πολύ καλά. Έτσι. Τώρα, στην Αντέρ έχει να αντιμετωπίσει λίγο κάποιους παίχτες που είναι λίγο διαφορετικοί, ας πούμε ο Γκάμπλ, ο ψηλός στην Αντέρ, είναι παίχτης που είναι
πολύ διαφορετικό στο Μαργαρίτη. Ταιριάζει πολύ με τον Γκάρετ. Έτσι. Το καλό σε αυτό το εξήγησε ο Χάτσερ την προηγούμενη εβδομάδα στο μάτς με, με τη Χολόν. Είναι ότι ναι, μεν του ΠΑΟΚ του λείπει ένας ψηλός, όπως είναι, γιατί πλέον δεν έχει το Μορέιρα στο ρόστερ του, αλλά με τους παίχτες που έχει στο 3-4 προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό που του λείπει στο μέγεθος. Δηλαδή, ο Τζόουνς, έτσι, είναι παίχτες που για 30 είναι ψηλός. Ναι. Έτσι. Πηγαίνει στο rebound, δεν το φοβάται. Οκ, δεν μπορεί να πάει πολύ μετά στην επαφή. Ναι. Δεν είναι δηλαδή παίχτες ο οποίος μπορεί να πάει πολύ μετά με έναν ψηλότερο αντίπαλο στην επαφή για να τον κερδίσει, αλλά γενικότερα στο κομμάτι του rebound βοηθάει και στην άμυνα για μένα. Επίσης ο Τέπιτς με την εμπειρία του βοηθάει και αυτός, έτσι, που δεν είναι ένα παιδί 1,80, έτσι, είναι και αυτός δίμετρος. Και στα τελευταία παιχνίδια που βλέπουμε τον ΠΑΟΚ έχει κάνει 3-3, ο Χρυσικόπουλος δεν είναι καλά. Δεν καλά, είναι καλά, τον πέταξε η άλλη τώρα. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Το δεν είναι καλά εννοώ ότι δεν είναι ο παίχτης ο Λίνος που βλέπουμε που έδινε, ξέρω εγώ, 12, 13, 14 πόντους, έτσι, γιατί έχει θέμα με τα φάουλ. Ας πούμε στη Ρόδο του πήγαινε το παιχνίδι, ήταν άστοχος. Στα δύο τελευταία έχει θέματα με τα φάουλ και δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει όπως και προχθές. Αλλά και ο Λίνος είναι ένα παιδί που φυσικά εννοείται, έχει σημαντικό ρόλο και μπορεί να βοηθήσει. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι προσπαθεί ο ΠΑΟΚ με διάφορα κόλπα τέλος πάντων αυτό το κενό να το καλύψει. Έτσι. Τώρα μπαίνει ξανά στη διαδικασία τριών αγώνων την εβδομάδα και ταξίδια. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι μπαίνει και λίγο παραπάνω η κούραση, η σωματική, η πνευματική και λίγο διαφοροποιείται η κατάσταση. Okay. Κανένα θέμα με το οικονομικό είχαμε, γιατί αναμενόταν ένα ραντεβού χθες. Έγινε τίποτα γνωστό? Αναμενόταν ένα ραντεβού το βράδυ της Κυριακής. Δεν έγινε. Για χθες όμως. Αναμενόταν ένα ραντεβού χθες, προς το παρόν δεν έχει προκύψει. Δεν είναι χθες. Το ίδιο λέτε. Μας χαζέψε, Νίκο. Το βράδυ του Σαββάτου, συγγνώμη. Ναι, το βράδυ του Σαββάτου έχετε δίκιο. Συγγνώμη. Ναι, μετά το ματς. Ένα που ήταν για χθες. Εγώ πιστεύω ότι η παρουσία εδώ του μεγαλομετόχου κάτι θα φέρει. Κάτι θα φέρει όσον αφορά αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το οικονομικό. Τώρα που είναι στη χαρά. Σωστά. Του παιδιού μου τη χαρά. Πώς είναι αυτό. Να δηλαδή που περνάει από το Μακεδονία παρά σήμερα που έπαιρνε κακοσάρικο. Δηλαδή έτσι περαστική, αυτά κάτι ποδηλάτες, κάτι που τρέχουν εκεί γύρω. Ναι. Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ένα μήνυμα, Σταύρο, για σένα μάλλον. Καλησπέρα, παιδιά. Εύχομαι καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω τι με κάνει πιο χαρούμενο, νίκη επί του Αστέρα ή το ότι σκάσαμε. Σκάσανε, μάλλον ήθελε να πει. Ναι. Σταύρο, ο διευθυντής από τη Βέρεια είμαι. Προφανώς είναι αναφέρεται, Σταύρο. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα γρήγορα. Αγάπη, με την κλήρωση σε πρώτη φάση. Πέντε νούμερα. Από το 1 μέχρι το 43. 1, ναι. 10, mm-hmm. 17, ναι. 27, ναι. 31. Ωραία, 25. Δώσ' μου λίγο, ναι. Ένα λεπτό. Λοιπόν, μέχρι εσύ να βρεις τους νικητές, να πω ότι μαζί μας ήταν τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια της σεζόν πολιτικά παπούτσια Naxus και όλη την εδρική συλλογή. Τη βρίσκεται στο nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ που υπάρχουν στην πόλη και για όσους ταξιδεύουν υπάρχει μεγάλο κατάστημα με πάρα πολλές επιλογές και στο Λευθέρος Βενιζέλος. Και μαζί μας ήταν και τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαβριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας, εντυπωσιακά χαμηλές τιμές και φυσικά υπάρχουν επιλογές για κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Ξεκίνησαν και εκπτώσεις. Ναι, είναι ευκαιρία τώρα να κάνετε τις αγορές σας. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85, στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να δείτε με την ησυχία σας ό,τι υπάρχει. Μαζί μας δεύτερη ώρα ήταν και οι Υπετροφές Αβράμογλου, τις οποίες θα βρείτε Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία Εμπορίου, απευθείας από τον Αμαζόνιο Νόνιο, βασιλιάς των αντιξοδοτικών, ροντιόλα ροζέα για ευτυχισμένες νύχτες, ζεόλεθος για αποτοξίνωση από βαρέα μέταλλα και ραδιενέργεια. Και μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά βότανα, όπως το Φιτοσλιμ, λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων, σε τζάκι και ταμπλέτες για υγιές αδυνάτισμα. Όλα αυτά σε συνεργασία με διατροφολόγο, ιερδολόγο και υγειονολόγο. Σας θυμίζω για ακόμα μια φορά, όσοι θέλετε να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα μέχρι τις 27 Ιανουαρίου, κλείστε εγκαίρως τις θέσεις σας. Στο ticketservice.gr, καταστήματα public, στο τηλέφωνο 217-234567, πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Οι πέντε νικητές για τα σημερινά πέντε εισιτήρια, θα δώσουμε και αύριο, παιδιά, και μεθαύριο. Χρήστος Κουμπουρέλος, το κινητό σε 772,
Μελισίδου Κασιανή το κινητό σε 2.38. Παναγιώτης Αχίνης το κινητό σε 5.54 τελειώνει. Ντάγκας Φώτης το κινητό σε 191 και Ειρήνη Αλεξιάδου το κινητό σε 772. Χρήστος Κουμπουρέλος, Μελισίδου Κασιανή, Παναγιώτης Αχίνης, Ντάγκας Φώτης, Ειρήνη Αλεξιάδου. Κερδίσατε ένα εισιτήριο για το σαββατιάτικο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο στην Τούμπα. Θα ενημερωθείτε τόσο λίγο από τη Μαριλίζα. Αυτά από εμάς. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί η εκπομπή ανάλυση από τον Bayer Press με πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα. Καλό μεσημέρι.